Χαίρετε. Τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και των ατόμων με αναπηρίες θα αναδείξουμε σήμερα. Ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής μέσα σε κλίμα αντιπαράθεσης λόγω και των αλλαγών που έγιναν την τελευταία στιγμή πάνω σε εργασιακά ζητήματα. Βεβαίως περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που αφορούν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα. Όλα αυτά θα τα δούμε τη βοήθεια των εκπροσώπων των κομμάτων που έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της τηλεόρασης της Βουλής. Κοντά μου λοιπόν ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρδάκη. Ο κ. Θεόδωρος Καράγλου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ο κ. Χρήστος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ο κ. Αριστίδης Φωκάς από την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα σας. Και ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς από το Ποτάμι. Καλώς ήρθατε και εσείς. Καλησπέρα και από μένα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την Ολομέλεια της Βουλής. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος Θάνος Χατζόπουλος. Μετά από μια πολύωρη συζήτηση 2 ημερών στην Ολομέλεια, ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Με τις διατάξεις του, θεσπίζεται μεταξύ άλλων η επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης των εργατικών διαφορών με ανώτατο όριο τους 2 μήνες, η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών στον ΕΦΚΑ, ενώ αυστηροποιούνται οι ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της απλήρωτης, της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής σε βάρος του εργοδότη για οφειλόμενους μισθούς προς τους εργαζόμενους. Σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης που ορισμένες από τις διατάξεις για τα εργασιακά δεν έχουν σύμφωνη γνώμη των δανειστών, σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν έγινε καμιά αναφορά με τον κύριο Μοσκοβισσή σε αυτό το νομοσχέδιο, ούτε σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει και μας ρωτάνε, όπως διαβάζω, να το πάρουμε πίσω. Το νομοσχέδιο αυτό είναι μέρος της στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Καμία συζήτηση δεν έγινε για τις ιδιωτικοποιήσεις. Διαβάζω ότι μας τραβήξανε τα αυτιά για τα προαπαιτούμενα και επειδή έχουμε καθυστερήσει, μας βάλαν καινούρια προαπαιτούμενα. Οι δημοσιογράφοι που το λένε αυτό δεν έχουν διαβάσει καν τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστά το πρώτο αμιγώς προστατευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. Έχει σημασία αυτό γιατί αυτή την περίοδο που υπάρχει μια θετική δυναμική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, γίνεται μια παρέμβαση από το Υπουργείο Εργασίας για να θεμελιώσει μερικά βασικά εργατικά δικαιώματα ή να επεκτείνει άλλα εκεί που δεν υπήρχαν, να καλύψει κενά του συστήματος σε σχέση με την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία, να δώσει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας στους εργαζόμενους για να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας, να θωρακίσει καλύτερα την εργατική νομοθεσία. Ένταση προκλήθηκε τη δεύτερη μέρα της συζήτησης στην Ολομέλεια, όταν η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε πως αποσύρεται η διάταξη που χαρακτήριζε ουσιώδη μεταβολή την αλλαγή ωραρίου των εργαζομένων, χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής διάλογος των 2 πλευρών. Θεωρώ ότι πρέπει να προβλεφθεί οπωσδήποτε μία ένομη συνέπεια που θα πρέπει να σχετίζεται με την ακυρότητα στο ζήτημα της παραβίασης των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης, απλώς χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία γιατί υπάρχει αυτή η αόριστη νομική έννοια μέσω του ουσιώδους που δεν αφήνεται να κρυθεί από το δικαστή, αλλά αφήνεται να κρυθεί από τα μέρη. Γι' αυτό και το λόγο και αποσύρουμε τη συγκεκριμένη διάταξη. Η Υπουργός Εργασίας πρόσθεσε ότι θα κατατεθεί εκ νέου. Υπέρ του νομοσχεδίου στο σύνολό του ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα τοποθετήθηκαν θετικά σε επιμέρους διατάξεις. Διορθώνονται δικά σας λάθη, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, αδικίες που δημιουργήθηκαν από δικές σας πολιτικές. Ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει μειώσεις συντάξεων, επιβεβαιώνει τη μείωση των συντάξεων από 21-40% στις επικουρικές συντάξεις. Δεν γίνεται κοινωνικός διάλογος με το να φέρνεις αυτό το νομοσχέδιο χαμηλής πτήσης που έχει κάποια θετικά, να το φέρνεις χωρίς διαβούλευση. Στην ουσία, μνημονιακές δεσμεύσεις είναι όλα. Και τα ίδια θα ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι άλλοι όσοι κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Από το 1.100.000 που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ούτε οι 100.000 δεν επιδοτούνται σήμερα με αυτές τις προϋποθέσεις που έχετε. Πόσο η ΓΕΣΕΒΕ που δεν την ελέγχουμε εμείς βλέπει θετικά. Όλοι σχεδόν οι φορείς. Ένα νομοσχέδιο με έντονο προεκλογικό αέρα μας παρουσιάζει αυτή τη φορά η κυβέρνηση. Οι διατάξεις από τον νόμο Κατρούγκαλου δεν εφαρμόστηκαν και ταλαιπωρούν κόσμο γιατί δεν έχουν βγει για 18 μήνες οι υπουργικές αποφάσεις. Και τώρα στο άρθρο 8 για τα εργατικά ατυχήματα ερχόμαστε κάπως να τον παλώσουμε.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από τα όσα υπόθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Εδώ θα τα πούμε πολύ πιο αναλυτικά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Βαρδάκη. Είχαμε μια έντονη αντιπαράθεση τη δεύτερη μέρα προς το τελείωμα της συζήτησης εκεί που ολοκληρωνόταν, με την απόσυρση συγκεκριμένου άρθρου, αλλαγή κάποιων διατυπώσεων σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα άρθρα που σχετίζονται με τα εργασιακά ζητήματα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι οι ρυθμίσεις συνεχίζουν να αποτελούν ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας ή ήταν εμβληματικές αυτές που αποσύρθηκαν, όπως είπα, η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο. Εάν αναλύσουμε την ψηφοφορία επί του συνόλου των άρθρων από όλα τα κόμματα, έχω την εντύπωση ότι θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα, αν κάνω λάθος μπορώ να διορθώ, ότι θεωρείται ότι το νομοσχέδιο είναι στην σωστή κατεύθυνση. Είτε ψηφίζοντας ναι, είτε με το παρόν, έδειξαν τη θέση τους στα κόμματα. Στήριξαν σαφώς, πολλά επιμέρους άρθρα. Εγώ σας λέω, γιατί επειδή είμαι διατεθειμένος να μιλήσω επί της ουσίας, σε ένα νομοσχέδιο που προφανώς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, ακόμα και σήμερα, τουλάχιστον όσοι διάβασαν με επιμέλεια το νομοσχέδιο, ότι έχει θετικό πρόσημο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το είπαν και οι φορείς, η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων, 32 φορείς, και άκουσα με έκπληξη και στην Ολομέλεια αλλά και στο βίντεο την κυρία Χριστοφιλοπούλου που είπε ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο χωρίς διαβούλευση, όταν 32 φορείς εκφράστηκαν για το νομοσχέδιο. Και ήταν, όπως σας είπα προηγουμένως, στη σωστή κατεύθυνση, όπως είπαν οι ίδιοι οι φορείς. Η συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία. Επειδή ακούγεται ακόμη ότι υπάρχουν ενστάσεις από τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών, υφίσταται τέτοιο ζήτημα σε ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο το συζητούσαμε περίπου 3 μήνες. Ναι. Οι θεσμοί ομολογώ ότι ήταν ενημερωμένοι με σαφήνεια πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Μπορώ να σου πω ότι συναντήσαμε δυσκολίες. Και αυτή είναι η αλήθεια. Συναντήσαμε δυσκολίες για την τελική τοποθέτησή μας όσον αφορά το νομοσχέδιο, και όταν το φέραμε στην Ολομέλεια είχε συζητηθεί και με τους φορείς ακόμα και την παραμονή που κατατέθηκε στις επιτροπές. Τώρα ακούστηκαν, αλλά μετά το πέρας των επιτροπών, ότι οι φορείς διαφωνούσαν σε ορισμένα ζητήματα. Εγώ θέλω να σου πω ότι 1,5 χρόνο μας εγκαλούσε η αντιπολίτευση για λάθη, για παραλήψεις όσον αφορά τα εργασιακά, την αγορά εργασίας. Για θέματα που στην ουσία ευθυνόταν η αντιπολίτευση και όχι εμείς, γιατί εμείς τα 2 τελευταία χρόνια, αν θέλετε, δεν δημιουργήσαμε προοπτικές βλαπτικών μεταβολών όσον αφορά την αγορά εργασίας. Φέραμε λοιπόν ένα νομοσχέδιο που σας είπα και προηγουμένως ότι κατά την άποψή μας, αλλά και την ουσιαστική τοποθέτηση των κομμάτων, όλων των κομμάτων, στην Ολομέλεια της Βουλής, ψηφίζοντας πλειοψηφία άρθρων, θα τα δούμε παρακάτω, τοποθετήθηκαν θετικά. Είναι ένα μεγάλο νομοσχέδιο. Ένα μέρος είναι νομοσχέδιο, τα εργασιακά, έτσι, γιατί βεβαίως, έχει 5 κεφάλαια αυτός ο νόμος. Εάν θέλετε, κύριε Βαρδάκη, επιγραμματικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, το συνταξιοδοτικά αφορούν διορθώσεις πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου. Κοιτάξτε. Όταν συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι η επικουρική σύνταξη θα δίνεται πλέον με βάση το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργασιακού βίου και όχι από την 1η-1η-2015 και μετά, και όχι μέρος του εργασιακού βίου, σαφώς είναι ωφελημότερο για τους συνταξιούχους. Η εθνική σύνταξη επίσης ήταν πιο μειωμένη για όσους δεν έχουν ασφάλιση πάνω από 15 χρόνια, είναι λιγότερα από 15. Ποιος μπορεί δηλαδή να μας πει τώρα, να μας πει ότι δεν είναι σωστή, δεν είναι σωστή κατεύθυνση του άρθρου, προβλέπει την εξαγορά πλασματικών χρόνων με 82 ευρώ το μήνα από τους αγρότες. Σας λέω έτσι, επειδή μου είπατε για τα συνταξιοδοτικά. Όμως, το βασικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι η πρόθεσή μας και η ουσιαστική μας παρέμβαση εργασία, να ρυθμίσουμε λίγο την αγορά εργασίας, να βάλουμε, αν θέλετε, εγώ δεν λέω ότι λύνουμε τα εργασιακά προβλήματα στο σύνολό τους ή ότι κάνω μια δυναμική παρέμβαση. Όμως, μην ξεχνάτε ότι σε ένα περιβάλλον που εργάζεται σήμερα ο Έλληνας εργαζόμενος, χρειάζεται μια αξιοπρέπεια και μια ασφάλεια. Πιστεύω ότι με αυτό το νομοσχέδιο, και μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα σε αυτό, βάζουμε ένα λιθαράκι για να επανέλθει η κανονικότητα στην αγορά εργασίας το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Μπορεί να μας πει κάποιος, μα εσείς είχατε πει για τα 751. Δεν είναι το θέμα του νομοσχεδίου και η φιλοσοφία του νομοσχεδίου, αν θέλετε, το συγκεκριμένο θέμα. Το οικονομικό υπόβαθρο δηλαδή
τις εργασιακές σχέσεις. Που αυτά θα τα δούμε, αν θέλετε. Θα τα δούμε και στην πορεία. Και σε επόμενο νομοσχέδιο. Ναι. Όμως, εάν δούμε άρθρο-άρθρο τα ουσιαστικά θέματα που αφορούν την ανασφάλιστη εργασία, τη μαύρη και υποδηλωμένη εργασία, την επέκταση της χορήγησης ειδικών αδειών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα επιδόματα. Ξέρετε. Επιτρέψτε μου να το πω του αυτό. ΣΕΠΕ, των ελεκτικών μηχανισμών δηλαδή. Όταν μας λέγανε ότι έχουν απαξιωθεί οι ελεκτικοί μηχανισμοί, οι εργαζόμενοι είχαν δίκιο. Ναι. Η αντιπολίτευση που μας κουνάει το δάχτυλο τώρα, δεν ξέρω, ο κύριος Βρούτσης δεν το απάντησε αυτό ποτέ στη Βουλή. Ότι λείπει και δεν έπρεπε να πω όνομα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι. Ήταν εισηγητής του απαξιωμένοι ελεκτικοί μηχανισμοί χωρίς καύσιμα. Εγώ μπορώ να σας πω πάνω από 10-15 συνδικάτα στη χώρα, μεγάλα συνδικάτα, που αναγκαζόταν να πληρώσουν τα καύσιμα για να προβούν σε ουσιαστικούς ελέγχους. Να σας πω ότι δεν υπήρχαν αυτοκίνητα σε επιθεωρήσεις εργασίας. Και εμείς ερχόμαστε τώρα να δώσουμε στοχευμένα, να βάλουμε στον προϋπολογισμό μέσω ΕΣΠΑ 7.600.000 ευρώ για την ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και των υλικοτεχνικών μέσων που χρειάζονται για να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι. Και ακόμα και για την ενημέρωση των εργαζομένων. Μάλιστα. Για τα δικαιώματα που τους αφορούν, τα εργασιακά δικαιώματα, και μας εγκαλούν ότι δεν κάναμε τίποτα. Ότι το νομοσχέδιο δεν έχει ουσία. Όμως τα ψήφισε. Δούμε, λοιπόν, τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ψήφισε πολλές από τις ρυθμίσεις, αλλά έκανε μια κριτική και ο συναδελφός σας, ο κ. Βρούτσης, ότι εμβληματικές διατάξεις αποσύρθηκαν. Θεωρείτε ότι η ουσία του νομοσχεδίου παραμένει, δηλαδή υπάρχουν διατάξεις οι οποίες είναι προς όφελος των εργαζομένων, ουσιαστικά προς όφελος των εργαζομένων? Κυρία Κουλούρη, ας δούμε καταρχήν το γενικό πολιτικό πλαίσιο. Πότε ήρθε αυτό το νομοσχέδιο? Την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα? Παραμονή των εγγενείων της ΔΕΘ. Έχουμε παρατηρήσει, και εδώ είναι όλοι οι συνάδελφοι των οποίων επικαλούμε τη μαρτυρία, ότι πάντοτε παραμονές εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα, διακοπών, καλοκαιριού ή παραμονή των εγγενείων της εκθέσεως, η κυβέρνηση ψάχνει να φέρει ένα νομοσχέδιο που θα το χρησιμοποιήσει για επικοινωνιακούς λόγους. Πόσο μάλλον φέτος, που παραμονή των εγγενείων της εκθέσεως, βλέποντας ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας ότι το καλάθι φέτος είναι άδειο και δεν προβλέπεται να δώσει λαγούς με πετραχύλια όπως τα προηγούμενα χρόνια, και καλά κάνει γιατί προστατεύει και τον εαυτό του με τα ψέματα που ακούστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ήθελε κάτι να φιλοτεχνήσει τέλος πάντων το φιλεργατικό του πρόσωπο. Έτσι λοιπόν έφερε ένα νομοσχέδιο, από το οποίο το 80%, το οποίο και εμείς ψηφίσαμε, ήταν διάφορες διατάξεις, διάφορα άρθρα, τα οποία θα μπορούσαν με απλές υπηρεσιακές εγκυκλίες ή με υπουργικές αποφάσεις να έχουν τακτοποιηθεί. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε γιατί απλούστατα θέλουν να εμφανίσουν ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο για επικοινωνιακούς λόγους. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Τα θέματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία θα μπορούσαν να διευθετηθούν απλές εγκυκλίους? Σας είπα κάποια. Ή μιλάτε για τα συνταξιοδοτικά, τις διορθώσεις? Κάποια επιμέρους ναι, με υπουργικές εγκυκλίους και με υπουργικές αποφάσεις. Κάποια θέλαν και νομοθετική ρύθμιση. Τα θέματα των ναι, ατόμων με αναπηρίες, ας πούμε, θα μπορούσαν? Θα τα πούμε. Γιατί πατά πάνω στην σύμβαση για τα δικαιώματά τους από τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι δεν είναι? Θα τα πούμε. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία? Το μεγαλύτερο, η ανεργία. Ναι. Η ανεργία είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, γιατί σπάει κόκαλα. Ξεπερνάει το 20%. Πόσο είναι αυτή η ανεργία, γιατί βλέπω υπάρχει διαφωνία? Γύρω στο 22%, αν θέλετε, το κουβεντιάζουμε και με στατιστικά κτλ. Δεν όμως αυτό τώρα. Λέω εγώ, απαντάει αυτό το νομοσχέδιο σε κανένα από τα βασικά προβλήματα στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεργία, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόληση με αξιοπρεπείς μισθούς? Προφανώς όχι. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, με απλά λόγια λέμε εμείς, βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος. Δεν απαντάει σε κανένα κέριο ερώτημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα έχει και πολλές πονηρές διατάξεις. Στέκομαι σε τρεις από αυτές που θεωρώ ότι είναι μείζον ζήτημα. Προβλέπονται τρεις μειώσεις. Ποιες είναι οι μειώσεις αυτές? Είναι δύο άμεσες και μία έμεση. Οι δύο άμεσες μειώσεις είναι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων έως και 41%. Πρώτη μείωση, άμεση. Δεύτερη μείωση, μειώσεις των συντάξεων των ενστόλων, στρατού, ξηράς, αεροπορίας, ναυτικού, αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών, καθώς και των πανεπιστημιακών γιατρών, μη υπολογίζοντας τις προσωπικές διαφορές σαν συντάξιμες. Γιατί τώρα παίρνουν κάποιες προσωπικές διαφορές, αυτά δεν υπολογίζονται πλέον σαν συντάξιμες. Αυτές οι δύο μειώσεις προβλέπονται και είναι άμεσες μειώσεις. Και υπάρχει και μία έμεση μείωση που αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, μια που εισφορά στο μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων των δημοσίων υπαλλήλων αυξάνει από 4% στο 4,5%. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν κάτι μικρό μεν, αλλά θα χάσουν όλοι. Ναι. Από εκεί και πέρα.
Ο κύριος Πετρόπουλος είπε ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις. Θα υπάρξουν, αφού γίνεται αύξηση των. Εκτός αν δεν ξέρουμε καλά ελληνικά ή δεν ξέρουμε αριθμητική. Όταν αυξάνεται η εισφορά από το 4 στο 4,5, μπορεί να είναι μικρή, να είναι τη τάξη των 8, 10, 12 ευρώ ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο που έχει ο κάθε υπάλληλος. Ναι. Αλλά όταν αυξάνει η εισφορά από το 4 στο 4,5, είναι λογικό ότι θα υπάρξουν μικρές μεν, αλλά μειώσεις σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Συνεχίζω. Υπάρχουν μια σειρά τώρα διατάξεων που, όπως είπα πριν, είναι θετικές. Εμείς τις ψηφίσαμε. Ναι. Δεν είναι και το πρόβλημά μας. Απλά είπαμε ότι το νομοσχέδιο δεν είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο που λύνει το βασικό πρόβλημα που είναι στη χώρα. Και το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η ανεργία, έτσι. Και όχι μόνο η ανεργία δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο λύνεται από τη μία μέρα προφανώς, στην άλλη. Προφανώς. Αλλά επικαλούμε. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πάνε καλύτερα οι δείκτες. Να πούμε για τους δείκτες δύο κουβέντες. Λοιπόν, Ιούνιος του 2012, γιατί πρέπει να κοιτάμε και το παρελθόν λίγο, έτσι. Η ανεργία ήταν 27,9%. Ναι. Τόσο παρέλαβε η κυβέρνηση της Εθνικής Συνεργασίας του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα είναι στο 21,2%. 31 Δεκεμβρίου του 2014, ο Αντώνης Σαμαράς παρέδωσε την ανεργία στο 25,4%. Δηλαδή, μείον 2,5 μονάδες μέσα σε 2,5 χρόνια, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τώρα είναι 21,2%. Προσέξτε όμως. Δεν κοιτάμε πώς είναι σήμερα, κοιτάμε ποιες ήταν οι προοπτικές και τι προβλεπόταν από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά και από όλες τις εκτιμήσεις των διεθνών οίκων. Ναι. Προβλεπόταν ότι 31 12 του 16 θα ήταν στο 19,5. Είναι στο 21,2. Θα έπρεπε να πάει καλύτερα, υπάρχει λοιπόν, μια απόκληση. Λέτε. Άρα λοιπόν η απόκληση αυτή, που δεν είναι ένα μικρό στατιστικό νούμερο το 3%, είναι μια απόκληση των 200.000 θέσεων εργασίας, σημαίνει ότι 200.000 θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, λέμε και είναι μια πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση επιβάρυνε την αγορά εργασίας με τη μη δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας που θα είχαν μειώσει πολύ πιο δραστικά την ανεργία. Μάλιστα. Κύριε Κατσότη, να δούμε τι λέτε κι εσείς. Και εσείς έχετε δώσει θετική ψήφο σε πολλά άρθρα. Σε κάποια ψηφίσατε παρόν. Έχετε καταθέσει και κάποιες δικές σας τροπολογίες ως κόμμα, προτείνοντας μεγαλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες δεν έγιναν όμως δεκτές αυτές τις τροπολογίες. Για πείτε τα εσείς. Ναι, το ότι ψηφίσαμε αρκετά από τα άρθρα του νομοσχεδίου δεν σημαίνει ότι αυτό το σχέδιο νόμου ανατρέπει τον βασικό πυρήνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Ναι. Γι' αυτό το χαρακτηρίσαμε ότι είναι νομοσχέδιο χωρίς αντίκρισμα και μάλιστα για να δώσουμε και μία έμφαση, το θεωρήσαμε ότι είναι σαν αυτό που λέει ο λαός μας, κουβαλά νερό με το κοφίνι. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό? Λέει το σχέδιο νόμου ότι προσπαθούμε εδώ να διασφαλίσουμε τις υπερορίες, για παράδειγμα. Ναι. Και εμείς ρωτήσαμε πολλές φορές την Υπουργό, όπως και τους κυρίους εδώ, τους ρωτάμε και τώρα, όταν υπάρχει το πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να διευθετεί το χρόνο εργασίας όπως εκείνος θέλει, με το διευθυντικό και το εργοδοτικό δικαίωμα. Πάει περίπατο η υπερορία, κυρία Κουλούρη. Ναι. Κανείς δεν πληρώνει υπερορία σήμερα. Διεθετούν το χρόνο εργασίας όχι σε εβδομάδια, σε ετήσια βάση. Και επειδή ο κύριος Βαρδάκης είναι από την Κρήτη, θα πρέπει να πει εκεί στους ξενοδοχοϋπάλληλους που δουλεύουν ατέλειωτες ώρες δουλειάς, να πάει να τους ρωτήσει αν πράγματι παίρνουν υπερορίες. Ούτε ένας παίρνουν ρεπό όταν δεν θα έχει πληρότητα. Και ούτω καθεξής. Ποια είναι η δική πραγματικότητα. Σας πρόταση για την αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας? Ακούστε. Μπορεί να δηλωθεί σωστά η υπεροριακή απασχόληση. Κυρία Κουλούρη, εμείς είπαμε και το εξής. Αν δεν καταργηθεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε για να μπορέσει να αυξήσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων σε βάρος των εργαζομένων, όπως είναι οι ελαστικές μορφές εργασίας, η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, η κατάργηση της σταθερής και πλήρους εργασίας, αυτά είναι ζητήματα που αν δεν επανέλθουν, τότε ο εργαζόμενος θα είναι με την ελαστικότητα, με τη μείωση των μισθών και των αποδοχών τους, με το εργοδοτικό δικαίωμα. Αυτό ένα θέμα είναι λοιπόν είναι αυτό. Με τους ένα της θέμα ανάπτυξης όμως. Ακούστε. Για να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη απασχόληση. Κυρία Κουλούρη, και στην περίοδο ανάπτυξης, θα θυμόσαστε όταν έτρεχε εδώ με 6,5-7% και τότε ακόμη, τότε θεσμοθετήθηκαν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Ναι. Την περίοδο της ανάπτυξης. Και τώρα λοιπόν στην περίοδο της κρίσης αξιοποιούνται στο έπαρκο
για να μπορέσουν να μειώσουν το λεγόμενο κόστος εργασίας. Πάντως την απορρίθμιση την είχαμε μειώσουν στα μνημονιακά χρόνια κατά κύριο λόγο. Η απορρίθμιση, κυρία Κουντούρη, εάν θα πάρουμε ιστορικά από πότε άρχισε, άρχισε από τη συνθήκη του Μάση και μετά. Το νέο Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καθόρισε τις ελευθερίες του κεφαλαίου. Όπου εκεί καθόρισε ότι εδώ η μείωση της τιμής εργατικής δύναμης είναι το κύριο που θα πρέπει να υλοποιηθεί σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσα από τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν και στη χώρα μας, και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, τη συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έχουν αυτό το σκοπό να ενισχύσουν την κερδοφορία μειώνοντας την τιμή της εργατικής δύναμης. Πάμε παρακάτω. Που λέει το σχέδιο νόμου. Με συγχωρείτε. Θέλω να πω και λίγο συγκεκριμένα. Εδώ υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών στην εκδίκαση των εργατικών διαφορών που είναι στις 60 ημέρες. Το ψηφίσαμε κι εμείς αυτό. Ωστόσο όμως αυτό εξαρτάται από το υπάρχει θέμα της δικαιοσύνης. Υπάρχει διαταγή πληρωμής σε βάρος του εργοδότη. Εξαρτάται, λέω, και αυτό η επιτάχυνση της δίκης. Αν υπάρχουν δικαστές, αν υπάρχουν αίθουσες, αν υπάρχουν λογική υποδομή, δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αν τους πεις 60 μέρες. Είναι θέμα λοιπόν πόσο είναι οργανωμένη η δικαιοσύνη σήμερα και αν πράγματι μπορεί να επιταχύνει τη δίκη. Να. Λοιπόν, και για το κόστος της δίκης. Εμείς και εδώ είπαμε να μην υπάρχει δικαστικό ένσημο για τις εργατικές διαφορές. Γιατί θα πρέπει να πληρώνει ο εργάτης για τα δεδουλευμένα του. Και εδώ καταθέσαμε την τροπολογία, κυρία. Δεν είχε μειωθεί αυτή η επιβάρυνση με έναν άλλο νόμο. Έχει μειωθεί. Δεν κάνω λάθος. Εμείς λέμε να καταργηθεί. Έχει μειωθεί. Λέμε να καταργηθεί. Έχει απαλληθεί τελείως. Να καταργηθεί. Ευρώ. Ακούστε, λέμε να καταργηθεί εντελώς. Λέει εδώ ο κ. Βαρδάκης, εγώ θυμόμουν ότι είχε μειωθεί, λέει, έχει καταργηθεί. Κυρία Κουλούρη, ναι, μέχρι 20.000 καταργήθηκε με αυτό το σχέδιο, με αυτό το νόμο. Πάνω από 20-50%. Σας λέω, το ψηφίσαμε. Αλλά ζητάμε την πλήρη κατάργηση για τα δεδουλευμένα. Γιατί δεν δουλεύουμε, λοιπόν. Κατάθεσαμε μια τροπολογία. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με την αυτόφορη διαδικασία. Αυτό όπως κάνετε την αυτόφορη σήμερα διαδικασία. Σήμερα η αυτόφορη διαδικασία έχει πάρει τεράστια διαστάσεις. Έτσι. Και τι λέμε, ότι εδώ ο εργοδότης, για παράδειγμα, το δώρο το πληρώνει. Γιατί φοβάται το αυτόφορο. Τι είναι αυτό που, αν θέλετε, έχει επισέλθει στη δικαιοσύνη και στην ομολογία και δεν είναι αυτόφορη η εκδίκαση για τη μη καταβολή των δουλευμένων. Τι είναι αυτό, είναι, όπως λένε οι νομικοί, το ότι δεν καθορίζεται η δίλη μέρα, δηλαδή η ημέρα καταβολής του μισθού. Ναι. Μέσα από την ατομική σύμβαση που υπογράφει κάθε εργαζόμενος, ορίζεται σαν μέρα, για παράδειγμα, η τελευταία του μήνα, η δύο, η τρεις, η πέντε. Ναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η δίλη μέρα. Ναι. Και εμείς καταθέσαμε λοιπόν μια τροπολογία που λέμε ότι αν παρέλθει η δίλη μέρα και μέχρι τρεις μέρες δεν καταθέσει το αυτόφορο. Το αυτόφορο. Όπως το δώρο. Όπως το δώρο. Γιατί εάν πράγματι είναι θέλουμε, όλοι θέλουμε να πούμε, κυρία Κουλούρη, ότι είναι απαράβατη, απαράβατο αυτό το η καταβολή των δηλωμένων, γιατί ο εργαζόμενος ζει από την δουλειά του. Ναι, αλλά αν αυτό ένας εργοδότης έχει δυσκολίες ένα μήνα, θέλω να πω είναι όλοι ακούστε, στρατηγικοί που λένε κακοπληρωτές. Να μην γίνει εργοδότης, κυρία Κουλούρη, στην πλάτη του εργαζόμενου θα γίνει εργοδότης. Δηλαδή να πεινάει τα παιδιά του. Έχουμε περισσότερα να πεινάει ο εργαζόμενος τα παιδιά του για να γίνει ο άλλος εργοδότης. Μήπως έχουμε περισσότερα λουκέτα, κυρία με αυτόν Κουλούρη, τον τρόπο. Ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ εμείς, ξέρετε πολύ καλά, είμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ναι. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα είναι δουλεία, είναι σκλαβιά. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ με κανέναν τρόπο να δικαιολογούμε τη μη καταβολή των δουλευμένων. Με κανέναν τρόπο. Γιατί όταν αρχίζουμε να δικαιολογούμε αυτό το πράγμα, παίρνει αυτές τις διαστάσεις που πήρε τώρα. Λοιπόν, και θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες εάν το εργατικό κίνημα ανατρέψει συνολικά αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και αυτές τις δυνάμεις που το υπηρετούν για να υπηρετήσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Κύριε Φωκά, ποια είναι η δική σας άποψη? Ένας κεντρών ψήφισε παρόν επί της αρχής. Έχετε σταθεί θετικά σε κάποια άρθρα του νομοσχεδίου. Εσείς θεωρείτε ότι είναι κάποια άρθρα απέναντι στον εργοδότη αυστηρά? Καταρχήν, ένα νομοσχέδιο χωρίς ουσία. Πολύ πετυχημένα. Είπε ο κύριος Καράουγλου ότι ήταν ένα νομοσχέδιο μία εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ και είχε συγκεκριμένο σκοπό που το καταθέσανε. Άρα και εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα για τα εργασιακά. Λέγεται εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο στην ουσία δεν προσφέρει τίποτα. Και να επιτρέψουμε να ξεκινήσω από εδώ που τελείωσε ο συνάδελφός μου. Ο κύριος Κατσότης. Όντως υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι στρατηγικά κακοπληρωτές. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη ξέρω επιχείρηση η οποία το 2014 είχε απλήρωτους 12 μήνες στους εργαζόμενους, μεγάλη εταιρεία. Υπάρχει κενό στην νομοθεσία
Πήγαν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια μέχρι να οριστεί δικάσιμος. Πήρε αναβολή επιχειρηματίας. Εκδικάστηκε το 2015, το καλοκαίρι. Η απόφαση βγήκε το 2016. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο επιχειρηματίας βρήκε το χρόνο, ένα χρόνο και, να κάνει δώσει πτώχευση. Τα χρήματα. Α, να κάνει πτώχευση, ναι. Οι εργαζόμενοι χάσανε χρόνο και χρήμα στους δικηγόρους. Και την πτώχευση δεν πήραν και τίποτα. Και δεν πήραν και τίποτα. Αλλά τώρα μην βάλουμε σε ένα κουβά αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι στρατηγικά κακοπληρωτές και φέρονται απέσια απέναντι στους εργαζόμενους. Μην βάλουμε σε αυτό το κουβά όμως και τις επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω ιδιαίτερα αυτής της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε σήμερα, αδυνατούν κάποια στιγμή μέσα στο έτος. Ναι. Μπορεί να αδυνατήσουν να πληρώσουν κάποια μεροκάματα για μία εβδομάδα, για δύο εβδομάδες, για ένα μήνα. Ναι. Αυτό δεν θα πρέπει να πάμε σε αυτόφορο σε δύο μέρες, δηλαδή θα δημιουργήσουμε σοβαρό πρόβλημα σε μια επιχείρηση η οποία περιμένει από κάπου χρήματα, δεν μπήκαν στο λογαριασμό και για δύο μέρες θα βρεθεί στο αυτόφορο επιχειρηματίας. Δεν είναι λύση. Ο εργαζόμενος θα δείξει κατανόηση. Δίνεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής σε βάρος του εργοδότη. Αυτό δεν είναι προς όφελος των εργαζομένων. Με μια όχληση 15 μέρες πριν του εργοδότη, προειδοποιητική, ας πούμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε στον ίδιο κουβά τους κακοπληρωτές και όλες τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή μόνο οι επιχειρηματίες ξέρουν πώς τα καταφέρουν, πώς τα βγάζουν πέρα. Και έχουν όμως να πληρώσουν. Έχει και αυτούς υποχρεώσεις που τρέχουν. Πρώτα και πληρώνεται ο εργαζόμενος. Να πληρωθεί. Εφορία είναι υποχρεώσεις όλων των επιχειρηματιών και να ξέρετε ότι το 90% των επιχειρηματιών οι τελευταίοι που θα πάρουν χρήματα είναι οι ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Οι τελευταίοι που θα πάρουν. Αν περισσέψουν χρήματα, θα πάρουν και οι ιδιοκτήτες. Πρώτα πληρωθούν τα μεροκάματα. Υπάρχουν υποχρεώσεις εφορίας, το ΙΚΑ, πληρώνουν τα πάντα, αλλά κάποια στιγμή αν αδυνατήσει μέσα στο έτος να το κάνει μια φορά και δύο, για δύο εβδομαδιάτικα, δεν θα το πάρουν το κεφάλι. Καλά, βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τον ίδιο τον εργαζόμενο, πώς θα αντιδράσει απέναντι στον εργοδότη. Πιστεύω ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν και ίδια κατανόηση, όταν γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει δόλος. Άρα δεν πρέπει να βγάλουμε ένα νόμο που να είναι εκβιαστικός απέναντι στον επιχειρηματία. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι. Εσείς βλέπετε κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι πονηρές, όπως το είπε ο κύριος Καράογλου νωρίτερα, ότι υποκρύπτουν κάποιες μειώσεις σε συντάξεις. Σίγουρα, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξουν μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς το υπολογίσαμε. Πρόχειρα, βέβαια, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά περίπου στο 35% θα πάει. Ναι. Άρα μιλάμε για ξεκάθαρη μείωση των συντάξεων. Εδώ μιλάμε ότι δεν υπάρχει μία πρόβλεψη για την ανεργία. Είναι ένα εργασιακό νομοσχέδιο, το απευθύνεται σε εργαζόμενους. Αλλά εδώ δεν έχουμε εργαζόμενους. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μία ανεργία υψηλότατη. Έχουμε μία ανεργία που ήταν 21% μετρημένη τώρα, που ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά, ξεκίνησε ο τουρισμός, σε δύο μήνες θα αυξηθεί πάρα πολύ. Για μία ανεργία η οποία είναι μόλις το 21%, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το νούμερο, διότι έχουν φύγει χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Κάνουμε εξαγωγή νέων στο εξωτερικό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει προβλέψει τίποτα για αυτήν την ανεργία. Βάζει μόνο εμπόδια σε επιχειρήσεις καθημερινά. Τα εμπόδια είναι συνεχόμενα και φορολογικά και ασφαλιστικά, να μπορέσει να βάλει θηλιά στον επιχειρηματία. Αυτός είναι ο στόχος της σημερινής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν το επόμενο βήμα που θα κάνει είναι να διευκολύνει την ανεργία, δίνοντας δωρεάν εισιτήρια στους νέους για να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει και σε αυτό το σημείο. Εδώ είδαμε την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, μια επένδυση ενός δισεκατομμυρίου και έχουν βάλει επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Μια πραγματικά μεγάλη ξένη επένδυση, την οποία επένδυση δεν τη θέλουν. Δεν τη θέλουν και ας μην κρύβονται. Έχουν καταθέσει αιτήματα για να λάβουν άδεια εδώ και 31 μήνες. Δύο άδειες είναι 31 μήνες σε αναμονή. 17 μήνες υπάρχουν άλλες άδειες. Υπάρχει φοβερή καθυστέρηση. Ενώ βάσει της νομοθεσίας έπρεπε να λαμβάνουν τις άδειες εντός 2 μηνών. Mm-hmm. Αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει. Στο δεύτερο γύρο. Ναι. Δεν έχει τιμολογήσει μία πώληση. Δεν μπορεί να πουλήσει. Δεν μπορεί να φτιάξει χρυσό αυτή η επιχείρηση. Για να καταλαβαίνουν, τα λέω απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν μπορεί να τιμολογήσει. Δεν έχει κάνει μία πώληση. Έχει μόνο έξοδα. Πληρώνει τους εργαζόμενους αδρά, προκαταβολικά, πληρώνει τις ασφαλιστικές φορές, πληρώνει φορολογία, πληρώνει τα πάντα και δεν έχει δικαίωμα να παράγει χρυσό για να κάνει μια πώληση να πάρει χρήμα.
πώς θα συντηρηθεί αυτή η επιχείρηση. Μάλιστα. Πρέπει να λάβει άμεσα τις άδειες. Είναι και άλλα. Τηλεγράφημα. Γιατί πληρώνουν από τα χρέη τους, πληρώνουν τους εργαζόμενους. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Επενδυτής είναι ο κύριος. Όποιος είναι ο επενδυτής. Έχει βάλει πάνω από ένα δισεκατομμύριο. 1,1 δισεκατομμύριο είναι η επένδυση. Δεν είναι έτσι. 1,1 δισεκατομμύριο έχει βάλει αυτό το χρονικό διάστημα. Κάνει τεράστιο λάθος. Με όταν με ρωκάμε να βάλουμε 1.500 άτομα και πώς έχει στους εργολάβους, θα καταλάβετε από μόνοι σας κάτι το λογαριασμό. Και δείτε και τις αμοιβές που λαμβάνουν, έτσι. Είναι από 1,5 χιλιάρικο, 2,5, 3 και 4 δουλεύουν σε ανθρωπορυχείο. Πόσοι πεθαίνουν κάθε χρόνο. Λοιπόν, πληρώνονται αδρά. Και ο κύριος Μαυροτάκης. Και δεν πεθαίνει κανένας. 2,5 χιλιάρικα μισθός σήμερα στην Ελλάδα του 2017 δεν είναι 350 ευρώ είναι που δίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Λοιπόν, ελάτε κύριε Μαυρωτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνδέσετε με αυτά που είπε και ο κύριος Φωκάς για το θέμα της ενεργείας και της ανάπτυξης. Ναι, το θέμα της ελληνικός χρυσός είναι μεγάλο θέμα και γενικά. Θα μπορούσε να είναι όχι μια εκπομπή, πολλών εκπομπών. Ναι, και ακριβώς. Πρέπει να βλέπουμε και άλλα πράγματα έτσι, ταυτόχρονα. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομική ανάπτυξη, έχει και την κοινωνική συνοχή, έχει και το περιβάλλον. Και όλα αυτά πρέπει να τα συγκεράζουμε για να παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Ούτε 100% το ένα κριτήριο και μηδέν τα άλλα, ούτε 100% κερδοφορία, ούτε 100% περιβάλλον. Πρέπει να καταφέρνουμε να τα παντρεύουμε όλα μαζί. Και το κάνουν παντού στον κόσμο αυτό το πράγμα. Εμείς γιατί το κάνουμε, είναι ένα ερώτημα. Πώς το καταφέραμε στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα που έχουμε και εκεί πέρα τα λιγνητορυχεία, και είναι και η κοινωνία, ας το πούμε, θέλει την επένδυση και παρουσιάζει έτσι ένα εθνικό όφελος. Ναι. Να πάμε τώρα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και η δικιά μας η άποψη είναι ότι ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο ήρθε και εσπευσμένα και ήταν και λίγο επιλεκτικό. Και τι εννοώ. Εσπευσμένα γιατί παρόλο αυτά που είπε ο κύριος Βαρδάκης και συμφωνώ ότι οι φορείς που ήρθαν εκεί πέρα είχαν περισσότερη θετική άποψη, ακούσαμε όμως και φορείς όπως την ΟΚΕ, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τον κύριο Βερνίκο που είπε ότι δεν έγινε διαβούλευση για το συγκεκριμένο. Πράγματι, ούτε και στο OpenGov ανέβηκε για την ηλεκτρονική διαβούλευση. Θα έγινε, φαντάζομαι, περισσότερο διαβούλευση με συγκεκριμένους φορείς και κάποιοι φορείς όντως αυτό το αναγνώρισαν μέσα στην αίθουσα. Αλλά και το γεγονός ακόμα ότι ήρθε σπεσμένα, για παράδειγμα, οι φορείς αποφασίστηκαν σχεδόν τηλεφωνικά μεταξύ μας. Ούτε καν συνεδρίαζε για τους καλούς, γιατί ήταν πολύ στενά τα χρονικά διαστήματα. Ήρθαν 32 φορείς, όπως συνηθίζεται να ακούγονται όλοι. Συνηθίζεται να ακούγονται όλοι. Και λέω ότι είναι εκτός από εσπεσμένο και επιλεκτικό, γιατί ενώ αφορά τα εργασιακά, έχει γίνει μια επιλογή των καλών εργασιακών. Δεν έχει έρθει, για παράδειγμα, ο συνδικαλιστικός νόμος, που είναι και αυτό κάτι εργασιακό, το οποίο θα το συναντήσουμε μπροστά μας στην τρίτη αξιολόγηση. Αφορά τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. Οπότε ήρθαν, κατά τη γνώμη μου, τα καλά κεράσια και αφήσαμε λίγο τα ζαρωμένα κεράσια για μετά. Αποτελείται από 5 μέρη, όπως είπατε κι εσείς. Το πρώτο έχει να κάνει περισσότερο με τα συνταξιοδοτικά και εκεί πέρα έρχονται να διορθωθούν κάποια αδικίες, λάθη, παραλήψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Έχουμε εκφράσει και εκεί πέρα τη θετική μας άποψη σε κάποια και την αρνητική μας σε κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 14, όπου ουσιαστικά διατηρεί τις κενές οργανικές θέσεις στο ΝΑΤ και στον ΟΓΑ, πράγμα που εμάς μας δίνει το μήνυμα ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως υποδοχής κάποιων ψηφοθυρικών διορισμών, δηλαδή εφόσον είναι κάποιοι οργανισμοί που με βάση την νέα νομοθεσία και με την ύπαρξη του ΕΦΚΑ θα ατονίσουν σιγά σιγά, γιατί να διατηρήσει τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν εκεί πέρα. Στο άρθρο 12 που ο Υπουργός αποφασίζει για τον ΕΦΚΑ κτλ. Μας βρίσκει αντίθετους. Αντίθετα, ήμασταν υπέρ και εμείς του άρθρου 22, όπου ουσιαστικά αποσυνδέει την εγγραφή στο ΤΕΕ και στον Δικηγορικό Σύλλογο από την έναρξη του επαγγέλματος, και λέει ότι η έναρξη του επαγγέλματος γίνει όταν ανοίγεις βιβλία στην εφορία. Αυτό είναι μια θετική διάταξη για τους μηχανικούς και για τους δικηγόρους. Στο δεύτερο μέρος, που έχει να κάνει με τα εργασιακά και με την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία, ψηφίσαμε την πλειοψηφία των διατάξεων που υπάρχει εκεί, γιατί πράγματι δημιουργεί έτσι ένα πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και να κάνει λίγο πιο δύσκολο τις επιχειρήσεις το να αγνοούν τις υποχρεώσεις. Εκεί όμως πρέπει να βρούμε. Είναι ουσιαστικές χρυσή αυτές οι ρυθμίσεις. Κάποιες από αυτές είναι. Υπάρχουν όμως και άλλες που πρέπει να μελετηθούν περισσότερο και ιδιαίτερα θα σταθώ στο άρθρο 38 για τις υπερορίες, όπου εκεί πέρα κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
δεν έχουν οργανωμένο λογιστήριο. Αναφέρθηκε και η κυρία Υπουργός σε αυτό το θέμα, ότι πώς θα διευκολύνουμε την εφαρμοσιμότητα του νόμου. Πώς δηλαδή μια επιχείρηση που αποφασίζει ότι θα κάτσω σήμερα, θα κρατήσω σε υπερορίες τους εργάτες. Να μπορεί να γίνεται και με ένα SMS. Να γίνει εύκολα και γρήγορα με ένα SMS. Και έχουμε τα μέσα να το κάνουμε το πράγμα αυτό. Και εδώ επιτρέψτε μου να σταθώ σε μια κριτική που κάνουμε και σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και γενικότερα στα νομοσχέδια. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι υπάρχουν πολλές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται μέσα από το νομοσχέδιο αυτό και κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η γνώμη μας είναι ότι όποτε υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις στα νομοσχέδια, πρέπει να βάζουμε και μια προθεσμία, ότι η υπουργική απόφαση πρέπει να βγει μέσα σε 3 μήνες ή μέσα σε 6 μήνες. Αυτό υπάρχει μόνο στο άρθρο 75 που έχει να κάνει με τα άτομα με αναπηρία και ουσιαστικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών, που καθιστά επιτέλους μια ισοτιμία στη σχέση τους με το κράτος των ατόμων με αναπηρία. Μόνο σε αυτό το άρθρο 75 υπάρχει το όριο των 4 μηνών, ότι σε 4 μήνες πρέπει να βγουν οι κατάλληλες υπουργικές αποφάσεις. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει. Είναι οι ρυθμίσεις αυστηρές με τους εργοδότες, κύριε Μαυρωτά, και πρέπει να είναι αυστηρές με τους εργοδότες? Η άποψή μας είναι ότι σε ένα περιβάλλον εργασιακό, το οποίο με τόσο ψηλή ανεργία, θα πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά 2 πράγματα. Αφενός να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και από την άλλη μεριά να μην δημιουργούμε τέτοιο γραφειοκρατικό φόρτο στις επιχειρήσεις ώστε να κλείσουν. Δηλαδή, να βρούμε έτσι ένα modus vivendi ώστε μην οδηγήσουμε τα πράγματα σε περισσότερα λουκέτα που και αυτό θα αυξήσει περισσότερη ενεργία, αλλά από την άλλη τους στρατηγικούς, ας το πούμε, κακούς εργοδότες, να μπορούμε να τους στριμώχνουμε ώστε να μην προχωρούν σε τέτοιες πρακτικές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό η κυβέρνηση δεν είναι, θέλει την ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, αλλά και εφαρμογής της νομοθεσίας. Ναι. Η κυβέρνηση τη διευκολύνει, την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θέλει επενδύσεις στη χώρα μας. Εντάξει, είμαστε μια χώρα που έχει χρεοκοπήσει, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα. Υπάρχουν αποφάσεις της κυβέρνησης, βλέπουμε για παράδειγμα με την Ελληνικός Χρυσός. Βλέπουμε με το Ελληνικό που είναι δάσος, αρχαιολογικός χώρος. Βλέπουμε καθυστερήσεις εκεί πέρα που, εντάξει, να μου πείτε, είναι ανεξάρτητοι φορείς που τα αποφασίζουν αυτά. Αλλά αν υπήρχε ένα κλίμα από την κυβέρνηση που να ήταν περισσότερο, ας το πούμε, προς την προσέλκυση των επενδύσεων, πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα είχαν βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, ο κύριος Πίρτζης βγαίνει και μιλάει για τα 14 αεροδρόμια. Όλα αυτά περνάνε μηνύματα προς τα έξω ότι, παιδιά, αυτή η χώρα δεν είναι και πολύ φιλική στις επενδύσεις, είναι λίγο τζιζ σε σχέση με το ότι έχει να κάνει την. Βλέπουμε δηλαδή τους επενδυτές σαν κάποιους οι οποίοι είναι ένα αναπόφευκτο κακό. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, κατά τη γνώμη μας. Με τους επενδυτές μπορείς να έχεις, στο πλαίσιο πάντα της βιώσιμης ανάπτυξης, μια συνεργασία η οποία και για το λαό σου θα αποφέρει ωφέλη και την ανάπτυξη της χώρας θα μπορέσει να τα διαχύσει αυτά τα ωφέλη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, μην πάνε τα ωφέλη αυτά μόνο σε συγκεκριμένες μεριές, να μπορέσουν να διαχυθούν σε όλη την κοινωνία. Θέλετε να αναφερθείτε σε κάποιες άλλες ρυθμίσεις πριν αποχωρήσετε, γιατί έχετε κοινοβουλευτική υποχρέωση? Γενικά, ψηφίσαμε έχετε αρκετά πράγματα. Έχετε πει ναι σε ρυθμίσεις που αφορούν γονικές άδειες για χρόνια νοσήματα όλα των αυτά, παιδιών, για την παρένθετη μητρότητα, για την μεγαλύτερη ασφάλεια. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η εκπρόσωπος από την ακουστήριξη που είπε για την ταυτόχρονη μετάφραση κατά τη διάρκεια της ομιλίας, που είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα ακοής και τους διευκόλυνε πολύ στο να συμμετέχουν στα κοινά. Τέτοιες, ας το πούμε, διευθετήσεις και τέτοιες πρακτικές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που θα πρέπει όμως πάντα να έχουμε στο νου μας είναι ότι δεν αρκεί να τα ψηφίζουμε αυτά. Σημασία έχει να τα εφαρμόζουμε και σε αυτό το θέμα επιμένουμε. Δηλαδή στην εφαρμοσιμότητα, η οποία έχει να κάνει και με το να βάζουμε τις υπουργικές αποφάσεις κάποιες συγκεκριμένες προθεσμίες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω εσάς, κύριε Μαυρωτά, που πρέπει να αποχωρήσετε. Και εμείς στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ από την ακρόαση φορέων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον νόμο που συζητάμε. Η εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, Αγαθή Καρά, ζήτησε τη σύσταση ειδικού γραφείου στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού για τα άτομα με αναπηρίες, έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός των ασκούμενων πολιτικών από τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννης Βαρδακαστάνης, χαρακτήρισε θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου και κάλεσε όλα τα κόμματα να τις υποστηρίξουν. Η πρόεδρος της κίνησης για την προσβασιμότητα κοφών και βαρύκων στον προφορικό λόγο, Σοφία Κολοτούρου, ζήτησε να χρησιμοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης το σύστημα μετατροπής ομιλίας σε κείμενο, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και η πρόεδρη της ΓΕΣΕΒΕ, της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου,
και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για το μέτρο της προαναγγελίας περιοριακής απασχόλησης των εργαζομένων, το οποίο χαρακτήρισαν γραχιοκρατικό και αντιπαραγωγικό, καθώς θεωρούν ότι δυσχεραίνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και άλλων συνδικαλιστικών ομοσπονδιών χαρακτήρισαν ένα θετικό πρωτοβήμα της ρυθμίσης του νομοσχεδίου για την αδύνατη εργασία και κάλεσαν την κυβέρνηση να προχωρήσει και σε άλλες ενέργειες για την ενίσχυση προστασίας των εργαζομένων. Πήραμε λοιπόν μια γεύση και από την ακρόαση φορέων, κύριε Βαρδάκη, να έρθω σε εσάς και πάλι για να απαντήσετε σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Ήταν πολλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι των επενδύσεων και το αν είναι φιλική η κυβέρνηση προς τις επενδύσεις και αν επιλύει τα ζητήματα που προκύπτουν όπως θα πρέπει για να δώσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Τη δυνατότητα δημιουργίας δηλαδή. Κυρία Κουλούρη, κοιτάξτε. Ότι πρέπει κάποια στιγμή που θα έχουμε τα περιθώρια που χρειάζονται, mm-hmm. και εννοώ τη δημοσιονομική πολιτική που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα για μείωση των φορολογικών συντελεστών, το ξέρουμε όλοι. Ναι. Ούτε πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε να λέμε, να λέμε την αλήθεια. Όμως, όσον αφορά τον επενδυτικό στόχο της κυβέρνησης, νομίζω ότι εάν κάποιος διαβάσει και σημερινά δημοσιεύματα, θα δει ότι πλέον θα έχουμε ρεκόρ το επόμενο διάστημα mm-hmm. επενδύσεων στη χώρα. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη όχι μόνο στη κυβέρνηση, αλλά και στο περιβάλλον που πλέον έχει σταθεροποιηθεί mm-hmm. στη χώρα μας και μπορώ να πω και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Δίνουμε δείγματα και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Από εκεί και τα υπάρχοντα όμως επενδυτικά σχέδια. Σαφώς. Έτσι, σαφώς, τι αυτό. Γίνεται με αυτά. Σαφώς. Τώρα, αυτές τις μέρες συζητούμε όλοι για τον ελληνικό χρυσό. Δεν είπε κανείς ότι δεν θέμε την επένδυση. Όμως, κοιτάξτε, εδώ δεν είμαστε μπανανία. Και εδώ πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες, η γεννήση ασφάλειας, mm-hmm. οι ευρωπαϊκές οδηγίες και ακόμα οι νόμοι του κράτους, του κάθε κράτους. Δεν μπορεί κανείς να υπερβαίνει αυτούς τους όρους. Με αυτούς τους όρους, ναι. Και εκεί θα επιμείνουμε. Πιστεύω. Όχι, πιστεύω, είμαι σίγουρος. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα. Ακούστηκαν για. Άκουσα τον κύριο Καράγουλου, η κυρία Κουλούρη να λέει για. Πονηρές μείωση. Διατάξεις. Ναι. Αυτό θα πάμε μετά και mm-hmm. να καταλάβω και εγώ ποιες είναι οι πονηρές διατάξεις. Γιατί δεν έχω καταλάβει ούτε τις μειώσεις των επικουρικών, ούτε ναι. τις μειώσεις των μισθών κλπ. Όσον αφορά το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει δίκιο. Εκεί ήταν ο νόμος του Κατρούγκαλου. Δεν αναφέρθηκε όμως μόνο σε αυτό. Υπήρχε άλλες διατάξεις. Ναι, καμία άλλη διάταξη δεν προβλέπει μείωση συντάξεων ή επικουρικών ναι. ή κύριων συντάξεων. Από εκεί πέρα. Και αν υπάρχει κάποιο άρθρο που εγώ δεν το είδα, σαν εισηγητής. Μπορώ να το δω σήμερα. Να μου πείτε ποιο άρθρο προβλέπει την κατάρρευση της προσωπικής διαφοράς. Από εκεί πέρα τώρα, κυρία Κουλούρη. Σήμερα διάβαζα στο σύστημα Εργάνη mm-hmm. και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς ότι για πρώτη φορά μετά το 2001 έχουμε ρεκόρ στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας με 248.763 θέσεις παραπάνω εργασίας από πέρσι. Μετά το 2001. Είναι όμως με τη μορφή απασχόλησης, κύριε Βαρδάκη, γιατί η κριτική εδώ, που γίνεται είναι για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, τη μερική απασχόληση κτλ. Κυρία Κουλούρη. Για συμβασιούχους επίσης. Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα. Ερχόμαστε λοιπόν, αυτό το είπα, επειδή ακούστηκε από τον κύριο Καράγουλου προηγουμένως ότι χάθηκαν θέσεις εργασίας κλπ. Σας λέω, το μεγαλύτερο ισοζύγιο μετά το 2001 με 248.743 θέσεις εργασίας παραπάνω. Αν μπείτε στο Εργάνη τώρα, από το κινητό θα το δείτε. Ανεργία 21%. Όταν παραλάβαμε 27% ανεργία. Να πω 25% που είπε ο κύριος Καράγου. 25%. Διαβάστε μια μελέτη του κυρίου Ρομπόλη που προέβλεπε ότι το 2022, και αυτά είναι τα ουσιαστικά ζητήματα που πρέπει, κυρία Κουλούρη, να δούμε. Γιατί παραλάβαμε ένα ισοζύγιο 1:2. Τι εννοώ. Ένα συνταξιούχο, δύο εργαζόμενους. Οπότε μέχρι το 2022 θα είχαμε πλήρη κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων. Και αυτό μας ανάγκασε, αυτές οι μελέτες μας ανάγκασαν να προβούμε και σε ενέργειες που πιθανόν και προφανώς δεν θέλαμε όσον αφορά και τη φορολόγηση αλλά και την αύξηση ασφαλιστικών εισφορών σε κάποιες κατηγορίες. Ανεργία 21%. Ξέρετε ότι για να πέσει μια μονάδα ανεργίας χρειαζόταν 3-4 χρόνια. Καταφέραμε λόγω λέει τουρισμού. Και λέω εγώ, κυρία Κουλούρη, πέρυσι δεν είχαμε τουρισμό. 10% αύξηση είχαμε στον τουρισμό πέρυσι, από το 15 στο 16, 12% φέτος. Και έχουμε μία μείωση της ανεργίας με 4 μονάδες. Ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Εγώ δεν θα κρυφτώ ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου. Πράγματι, κυρία Κουλούρη, είναι πραγματικότητα. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Όμως, θέλω να σας θυμίσω και να το θυμίσω και στους συνομιλητές μας, ότι μέχρι το 2010 δεν ήξερε κανείς τι ήταν ο νοικιαζόμενος εργαζόμενος, δεν ήξερε κανείς ότι δούλευε εργαζόμενος, δεν υπήρχαν μάλλον. Μέχρι το 2009-10. Τετράωρο, δίωρο, μια μέρα τη βδομάδα, μια βδομάδα το μήνα για να επιβιώσει. Αυτά τα είδαμε από το 9 και το 10. Και ήρθε, εμείς είμαστε κυβέρνηση από το 15. Εμείς εφαρμόσαμε τις ελαστικές μορφές απασχόλησης και φέρνουμε ένα νομοσχέδιο. Όχι για να λύσουμε, σας το είπα και στην αρχή. Όχι για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Δεν θα δώσετε μια απάντηση και σε αυτό που είπαν οι συναδελφοί σας. Αν τα ψηφίζαμε, εάν το νομοσχέδιο το φέρναμε μετά τη ΔΕΘ, ξέρετε τι θα έλεγε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και φέραμε το νομοσχέδιο μετά την έκθεση. Ότι δεσμεύθηκε και καλά ο Πρωθυπουργός, που θα ήταν και πιο ουσιαστικό, αν έλεγε ότι θα φέρουμε νομοσχέδιο. Είναι θέμα και πεποίθηση της κυβέρνησης, πρώτες της κυβέρνησης, να το φέρω μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Οπότε θα ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού, άρα υλοποιούσαμε την δέσμευση του Πρωθυπουργού. Τώρα το φέραμε πριν την έκθεση. Και σας λέω, εσείς ακούσατε από ένα από τα μεγάλα κανάλια. Εγώ αρνούμαι να πάω, κυρία Κουλούρη. Αρνούμαι να πάω. Ναι. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Ακούσατε όλο αυτό το διάστημα για ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Που σας είπα, ήταν ουσιαστικό αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι δέστε πώς ήρθε η ψηφοφορία στο τέλος της Ολομέλειας. Και από εκεί θα κρίνεται. Από εκεί θα κρίνεται, όχι αυτά που λέμε τώρα. Το είπαν όλοι οι συνάδελφοί σας. Τόνισαν επίσης και τις θετικές ρυθμίσεις. Γι' αυτό και στην πρωτολογία μου μίλησα πολύ λιγότερο. Γιατί ήθελα να ακούσω τις παρατηρήσεις και καλά κάνατε των συνομιλητών. Γιατί θα πρέπει να απαντήσετε. Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι η εφαρμογή όμως του νόμου και στην πράξη. Γιατί το έθεσαν κυρία αυτό Κουλούρη, και οι υπόλοιποι. Ήδη είχαμε ξεκινήσει, ίσως να μην το ξέρουν οι συνάδελφοι. Είχαμε υλοποιήσει, είχαμε φέρει μια υπουργική απόφαση που προέβλεπε και προβλέπει και σταθεροποιεί το σύστημα της πληρωμής των εργαζομένων ηλεκτρονικά. Είχαμε φέρει άρθρο στο νομοσχέδιο που προέβλεπε, προβλέπει εδώ και τρεις μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να πάγιο έτοιμα χρόνων των εργαζομένων η ηλεκτρονική πληρωμή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι πρώτη του μήνα ο εργοδότης διαφορετικά έχει κυρώσεις, εάν δεν μπουν τα λεφτά στην τράπεζα, που ξέρετε. Πολλοί εργαζόμενοι, εργοδότες, κακοπροαίρετοι, δεν θα πω εγώ ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες είναι το ίδιο. Πολλοί κακοπροαίρετοι εργαζόμενοι έβαζαν τους εργαζόμενους αυτό που είπε και ο κ. Κατσότης για το δώρο, την αυτοφόρη διαδικασία. Το δεν χρειάζεται. Το δεν χρειάζεται να κυνηγά τον εργοδότη. Θα πάρει το εξτρέ από τον εργαζόμενο, βλέπει ότι δεν έχει κατατεθεί το δώρο, δεν έχει κατατεθεί το επίδομα, δεν έχει κατατεθεί ο μισθός. Για το δώρο έχει δίκιο, είναι αυτόφορη διαδικασία, για το μισθό δεν το κάναμε. Μακάρι να το κάνουμε το να μπορέσουμε να το κάνουμε το επόμενο διάστημα σε ένα άλλο νομοσχέδιο. Γιατί ο σκοπό έχει φιλοσοφία. Κατά τη γνώμη σας να γίνει αυτό, ή θεωρείτε. Κοιτάξτε, ότι είναι λίγο σκληρό. Είναι λίγο ακραίο. Είναι λίγο ακραίο. Δεν είναι κατά περίπτωση. Κοιτάξτε, υπάρχουν κακοπροαίρετοι εργοδότες. Εμείς το έχουμε βιώσει στο πετσί μας. Δεν μπορώ να τους βάλω στο ίδιο καλάδι, γιατί εγώ έχω αρκετές περιπτώσεις με εργοδότες που πληρώνουν με πλήρη ωράριο στην ώρα τους κλπ. Όμως, σας είπα, κυρία Κουλούρη, το διασφαλίσαμε με την ηλεκτρονική πληρωμή. Και σας λέω, ήταν ένα πάγιο αίτημα ομοσπονδιών, συνδικάτων και το κάναμε πριν τρεις μήνες. Ναι. Πιθανό να διαφεύγει στους συνομιλητές μας. Η δικαιοσύνη θα μπορέσει να τα αποκριθεί στην εκδίκαση των υποθέσεων σε αυτό το χρονικό περιθώριο που τίθεται, δηλαδή κοιτάξτε, υπάρχουν, σε 60 μέρες. Εγώ δεν είμαι νομικός. Αν ρωτήσετε όμως ένα νομικό, θα σας πει ότι υπάρχουν και κυρώσεις πειθαρχικές στους δικαστές, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη διάταξη ή δεν θα εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη διάταξη. Σωστά είπε ο κ. Κατσότης ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη σε 60 μέρες να εκδικάσεις μια εργατική ή μια εργατική διαφορά. Εμείς παλιά λέγαμε για τα εργατοδικεία για να έχουν πιο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε σε δύο χρόνια όλα, κυρία Κουλούρη. Όμως, δεν θα αναφερθώ, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, γιατί έχει ουσία αυτό, ούτε στον. Να δω ότι ο κύριος Μαυρωτάς, μάλλον, είπε για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Πολύ σαφώς. Βεβαίως. Ενώ εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση στον κύριο Καράγλου, ότι η συγκεκριμένη συμφωνία και σύμβαση είχε κυρωθεί το 2012. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και ήρθαμε εμείς με αυτό το νόμο να την εφαρμόσουμε. Που ορίζει τις υποχρεώσεις, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Μαυρωτάς, τις υποχρεώσεις της πολιτικής πρέπει να ακολουθήσει ένα κράτος. Τις ψήφισαν τις διατάξεις. Σαφώς. Ένα κράτος όσον αφορά την προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες στο διοικητικό, φυσικό, ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ναι. Σας λέω, από το 2012 δεν είχε εφαρμοστεί, ενώ είχε κυρωθεί στη Βουλή. Δεν θα πω για τους μηχανικούς που το είπε ο κύριος Μαυρωτάς, να μην ξεχάσω κάτι. Με και την θέλω έναρξη, δηλαδή, εδώ θα τα πω επιγραμματικά. Ναι, κυρία Κουλούρη, επιτρέψτε μου, αν προλαβαίνω, να τα πω επιγραμματικά. Και θέλω να δω την άποψη, συγκεκριμένα, ο κύριος Κατσότης τοποθετήθηκε στη Βουλή του κυρίου Καράγουλου, σε ποια
από αυτές τις διατάξεις, ποιες από αυτές τις διατάξεις, δεν θα τις πω όλες, γιατί το κομμάτι του επικρατείας και της κυρίας Φωτίου, τα είπε ο κύριος Μαυρωτάς, συμφώνησαν και τα ψήφισαν, αλλά θα πω ορισμένες διατάξεις. Δηλαδή θα διαφωνήσει κανείς στην διάταξη που προβλέπει στους πάσχοντες με ψυχικά νοσήματα, στην περίπτωση που αυτοί παίρνουν σύνταξη αναπηρίας και βρουν μια δουλειά, δεν θα χάνουν τη σύνταξή τους. Ναι. Η άλλη διάταξη για τους αγρότες, την εξαγορά πλασματικού χρόνου. Ακόμα και 10 χρόνια που πάει το 22 σε αγρότες που έχουν ουσιαστικό και σοβαρό πρόβλημα για τη συνταξιότητα. Υπάρχει και επίδομα για πλήρωτους εργαζόμενους. Θα σας πω. Και πώς δίνεται αυτό. Η απαλλαγή, εντάξει, αυτό δεν είναι. Το ψήφισαν όλοι, πιστεύω. Την απαλλαγή στη φαρμακευτική δαπάνη στην Ναι, έχει ψηφιστεί Βρύσα, αυτό. Στη Βρύσα, ναι. Στο νομοσχέδιο του συγκεκριμένου. Ένα σοβαρό άλλο ζήτημα. Παρατείνουμε τη σύνταξη της αναπηρίας. Ακούστε, τα ΚΕΠΑ πώς λειτουργούν. Το λέω με δύο κουβέντες. Τα κέντρα πιστοποίησης, λέτε αναπηρίες. Ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία, προσφέρει στην Επιτροπή τα λεγόμενα ΚΕΠΑ, περνά κάθε δύο χρόνια. Να σας πω ότι στη σκέψη μας είναι το επόμενο διάστημα να οριστικοποιήσουμε τις συντάξεις που χρειάζεται όσον αφορά, σαν μόνιμες, δηλαδή, κυρία Κουλούρη, δεν μπορεί να περνάς από επιτροπή κάθε δύο χρόνια ένα συνάνθρωπο με κομμένο πόδι, με κομμένο χέρι. Δεν φυτρώνει ούτε το χέρι, ούτε το πόδι. Άρα, αυτούς τους περνούν κάθε δύο χρόνια. Τι συνέβαινε λοιπόν, επειδή υπάρχει μια δυσλειτουργία. Επειδή υπάρχει ακόμα. Είχαμε τα μαϊμού επιδόματα στο παρελθόν. Δεν το ωραίο, σωστά. Αλλά, και βεβαίως έφτασαν στο άλλο άκρο της ταλαιπωρίας κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή παρατείνουμε όμως, παρατείνουμε τη συνταξιοδότηση της αναπηρίας για όσο καιρό, με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, που πάντα είναι με υπηρεσίες, των υπηρεσιών υπαιτιότητα, παρατείνεται ο χρόνος για να περάσει από την Επιτροπή. Που είναι 5-6 μήνες. Ναι. Πέστε μου, δηλαδή, μέχρι τώρα δεν είχε σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι συνάνθρωποι μας, ειδικών αναγκών, αμαία, με σοβαρές ασθένειες, πώς θα ζούσαν τους 6 μήνες που ήταν το διάστημα να περάσει από τη μια Επιτροπή στην άλλη χωρίς σύνταξη. Πάει. Ναι. Θέλω μια απάντηση όμως αυτό. Τι θέλετε να σας απαντήσει, δηλαδή, κύριε Καράουλος, ναι, προς αυτό, διαφωνούν, νομίζω το έχει στηρίξει. Αν διαφωνούν. Και γιατί τι να σας απαντήσει. Κοιτάξτε, ναι. Είπε ο κύριος Καράουλου, και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί εγώ είπα στην αρχή να μιλήσω με τις ουσίες, ότι ήταν νομοσχέδιο χωρίς ουσία. Και το είπε και ο κύριος Βρούτσα, αλλά εδώ, πώς να το πω τώρα, πώς να εκφραστώ, δεν θέλω να είμαι αυστηρός. Ναι. Ο κύριος Βρούτσης είπε ότι εμείς στην Επιτροπή, την πρώτη Επιτροπή, και στην Ακρόαση Φορέων, ότι εμείς θα ψηφίσουμε τις διατάξεις. Ναι. Που πιστεύουμε ότι είναι θετικές, και στην Ολομέλεια ο κύριος Δένγκες είπε σιγά, πάρτε τα πρακτικά, δεν αλλάζω ούτε ένα ακόμα από αυτά που λέω. Ο κύριος Δένγκες στην Ολομέλεια είπε το εξής. Τώρα ας αποφασίσουν μεταξύ τους να συντονιστούν ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Είπε ο κύριος Δένγκες ότι σιγά μην μου κάνει φοβερή εντύπωση, σιγά μην ασχοληθούν οι βουλευτές μας με ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Και εγώ γι' αυτό ήθελα να μπούμε. Αυτό να σας το απαντήσει τώρα ο κύριος Καράουγλου, αν ξέρω, θέλετε. Και αν έχετε. Δεν ήταν εκεί στην Ολομέλεια, μπορεί όμως να πάρει τα πρακτικά και να μου απαντήσει. Επί του θέματος του μη ουσιώδους που λέτε. Κοιτάξτε, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εργοδότες που αρνούνται, που στην ουσία αυτοί προτρέπουν τους εργαζόμενους να μην δείχνουν ταυτότητα. Εμείς δεν θα υπάρχει αποκλεισμός για παραβάσεις του εργατικού σαφώς. Σε εργατικής νομοθεσίας από δημόσιες συμβάσεις για να μιλούμε και εξάστερα. Πας σε μια επιχείρηση, στους τέσσερις είναι ασφαλισμένος ο ένας και όταν πάει η επιθεώρηση λέει το όνομα του ασφαλισμένου, ναι. Ο ανασφάλιστος. Βέβαια, τον υποχρεώνει ο εργαζόμενος. Ναι, πώς θα μπορέσει να το ελέγξει αυτό ο ελεγκτής. Κατά από τη δαμόκλειο σπάτη της απόλυσης. Υπάρχουν γενικώς δυσκολίες στους ελέγχους και για τους ίδιους τους ελεγκτές. Σαφώς. Είναι γεγονός. Οπότε τώρα μπορεί, ενώ δεν προβλεπόταν, είναι υποχρεωμένοι να υποδεικνύουν την ταυτότητα. Εδώ είδαμε chat room που είχαν φτιάξει στο ίντερνετ για να ειδοποιούν ένας τον άλλον το καλοκαίρι στους ελέγχους. Σαφώς. Κυρία Κουλούρη, πιστέψτε με ότι. Μπαίνει στη θάλασσα. Πάντα βρίσκουν τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, κυρία Κουλούρη, εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου. Διότι ο εργαζόμενος θα βγάλει την ταυτότητά του, είναι υποχρεωμένος πλέον και όχι να πει ψέματα. Γιατί κάτω από τη δαμόκλειο σπάτη της απόλυσης. Προφανώς θα πει. Βεβαίως και θα πει ψέματα. Είναι γεγονός. Ελάτε τώρα να πάμε. Ενισχύονται, όπως σας είπα, στην αρχή οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Όταν, 150 είπα, θέσεις προβλέπει το οργανόγραμμα. 50 ήδη, κυρία Κουλούρη, κοιτάξτε. Είπε η κυρία δεν το απάντησε ο Βρούτσης. Ο κύριος Βρούτσης δεν το απάντησε αυτό. Το απάντησε στην Ολομέλεια με άλλο τρόπο ότι. Και εκεί είχε κάνει ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Αλλά δεν απελήθηκαν οι 230 του ΣΕΠΕ.
συνταξιοδοτήθηκαν. Αλλά αυτό δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση, την προηγούμενη, από το σοβαρό ζήτημα της απαξίωσης των ελεκτικών μηχανισμών. Διότι δεν προσέλαβε, δεν απελήθηκαν, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν, προσέλαβε καινούργιο προσωπικό. Και γι' αυτό αυτοί είχαμε τη ζούγκλα στην αγορά εργασίας, κυρία Κουλούρη. Mm-hmm. Εμείς ήδη προσλάβαμε 50 εργαζόμενους στις επιθεωρήσεις. Ξέρετε, και το οργανόγραμμα προβλέπει 150, ή νομίζω ο υπουργός. Ναι. Αναβαθμίζουμε και το οργανόγραμμα, αναβαθμίζουμε και τους ίδιους οργανισμούς και το επόμενο διάστημα είμαστε σε μια συνεννόηση και μια επικοινωνία συνεχή με το Διοικητικό Σύμβουλο Μεταρρύθμισης να προσληφθούν άλλα 60 άτομα, εάν και εφόσον δεν προκύψουν θέσεις εργασίας, προσλήψεις μάλλον, από την κινητικότητα που είναι και σε αυτή τη διαδικασία. Θα καλυφθούν άλλα κενά. Τώρα, είναι και άλλα πολύ σοβαρά, θέματα. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Μόνο να πω, θα μιλήσετε, αλλά βάλτε μια τελεία σας παρακαλώ. 120 άρθρα είναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Να σας πω ότι σπάσαμε και σπούμε το άβατο των τραπεζών. Κυρία Κουλούρη, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή προέρχομαι από ένα χώρο που τα ήξερα αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι βοήθησα και εγώ, έβαλα ένα λιθεράκι στη σύνταξη αυτού του νομοσχεδίου. Αλλά όταν μέχρι προχθές, πριν 2 μήνες, είδαμε 30.000 ώρες υπεροριακή απασχόληση αδήλωτες σε τράπεζα, όταν για πρώτη φορά μπήκαν περίπου ένα εκατομμύριο 800.000 ευρώ πρόστιμα σε τράπεζα, σπάσαμε τα ρολά της τράπεζας και μπαίνουμε πλέον μέσα. Υποθετικά το λέω έτσι. Σχήμα λόγου. Έλατε, βάλτε μια τελεία, σας παρακαλώ, να μιλήσει και ο κύριος Καράγλου. Του απευθυνθήκατε και πολλές φορές ως προς το αν ήταν δεν ήταν ουσιώδες το νομοσχέδιο, ο νόμος πλέον. Έχω πεδίο δόξης λαμπρού, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη αναφορά για πάρα πολλά ζητήματα. Οπότε θέλω και τον ανάλογο χρόνο για να δώσω απαντήσεις. Ναι. Ξεκινάω με ένα απλό και διαδικαστικό. Πολλές φορές ακούστηκε η φράση ότι 32 φορές τοποθετήθηκαν. Δεν είναι θετικό αυτό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν γίνεται σε ένα περιορισμένο χρόνο, δεν γίνεται ο διάλογος που πρέπει. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο, πολύ σωστά ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 10 φορείς να καλούνται για τοποθετήσεις. 5 από την πλευρά της κυβέρνησης και 5 από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεται περισσότερο χρόνο για συζήτηση, για ερωτήσεις, απαντήσεις κτλ., έτσι ώστε να καταλάβουμε ποια είναι ακριβώς η θέση των φορέων. Και κυρίως καλούμε φορείς οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Το να καλούμε φορέα όπως έκανε η κυβέρνηση, να καλέσει 20 φορείς που λέγαν μπράβο, τι ωραίο είναι το νομοσχέδιο, λύνει το πρόβλημα, μα αφού και εμείς τα ψηφίζαμε, δεν υπήρχε λόγος να ακούσουμε. Εγώ δεν σας διακόψω όμως. Είναι ουσιαστικό. Δεν καλεί η κυβέρνηση τους φορείς, το ξέρετε και εσείς, κύριε Καράβου. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Εσείς δεν καλέσατε φορείς. Και εμείς καλέσαμε, αλλά οι 32 φορείς ήταν κάτι το οποίο δεν βοηθάει τη διαδικασία. Το είπαμε και στην Επιτροπή και το ξαναεπαλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Που αρνήθηκε το νομοσχέδιο, δεν ήταν. Ωραία. Να συνεχίσω τώρα εγώ. Σας άφησα να δώσετε και μια απάντηση. Εγώ επανέρχομαι λοιπόν, το βάλαμε και μέσα στην Επιτροπή. Από τώρα και πέρα, εμείς θα ζητάμε πάντα να ισχύει ο κανονισμός της Βουλής. 10 φορείς προβλέπονται, 10 θα καλούνται. 5 από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και 5 από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μόνο έτσι θα γίνει ουσιαστικός διάλογος. Αυτό είναι διαδικαστικό. Πάμε στην ουσία. Ποιο είναι το μείζον πρόβλημα? Ανεργία. Ναι. Απαντάει το νομοσχέδιο αυτό στην αντιμετώπιση της ανεργίας? Προφανώς όχι. Τι κάνει? Δεν λύνει... είναι και ο τίτλος του αυτός, βέβαια. Προφανώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία. Λύνει μια σειρά, επιμέρους ζητημάτων. Που το κάθε ένα από αυτά έχει την ιδιαίτερη σημασία του για την κατηγορία όπου είχε το πρόβλημα, αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι αν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας, που είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Εγώ δεν λέω λόγια του αέρα, επικαλούμε και εγώ την Εργάνη, που χαίρομαι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Βαρδάκης προσωπικά έρχεται και συμφωνεί τώρα μαζί μου. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Εμείς τον Ιούνιο του 2012 παραλάβαμε την ανεργία στο 27,9%, την παραδώσαμε τον Ιανουάριο του 2015 στο 25,4%, μείον 2,5 μονάδες. Σήμερα είναι 21,2%. Προσέξτε, λέμε ότι χαθήκαν 200.000 θέσεις εργασίας, γιατί με βάση το μεσοπρόθεσμο αλλά και την τάση που υπήρχε, 31/12/16 έπρεπε να είναι στο 19,5%. Άρα αυτό το άνοιγμα είναι 200.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Αλλά έρχομαι τώρα και σε κάτι άλλο. Είπε η κυρία Χτσιούγλου και σήμερα το επανέλαβε ο κύριος Βαρδάκης, βέβαια με διαφορετικά νούμερα. 263.000 είπε η κυρία Χτσιούγλου ότι έχουμε νέες θέσεις εργασίας. 243, αν θυμάμαι καλά, 248-740 είναι στη σημερινά στοιχεία της Εργάνης. Χαίρομαι που τα λέει ο κύριος Βαρδάκης. Πού οφείλονται αυτά? Είναι εποχικές θέσεις λογοτουρισμού, είναι στην ελαστική απασχόληση, θα πω στοιχεία.
Και είναι το είπε και ο κ. Βαρδάκης για την Ελλάδα. Στις πενιχρές απολαβές, μια που έχουμε φτιάξει δυστυχώς σήμερα, ενώ περίμεναν οι Έλληνες πολίτες να πάμε στο 751 κατώτατο μισθό, mm-hmm. πήγαμε στη γενιά των 360 ευρώ. Όμως τώρα θα πρέπει να πω και εγώ ότι επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ είχαμε μια απορρίθμιση στην αγορά εργασίας και γενικά σε εργασιακές σχέσεις με νομοθετήματα τα οποία ήταν της μνημονιακής εποχής. Στέκομαι λοιπόν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κυρία Κουλούρη, με βάση την Εργάνη την οποία επικαλέσει και ο κύριος Βαρδάκης και επικαλούμε και εγώ και θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο που δουλεύει πραγματικά. 2014, 31-12-14, 61,03 σταθερές μορφές εργασίας, 38,97 ευέλικτες. 2017, Ιούνιος, 54,26 ευέλικτες, 45,7 πλήρες. Τι έγινε? Ανατροπή. Από το 61-39, έτσι, πήγαμε στο 54-45 υπέρ των ελαστικών μορφών εργασίας. Εργάνη, μισθή κάτω των 500. 2014, 31-12, 333.918 ή 21,81% των μισθών. 2016, 31-12, Εργάνη, 382.729, 22,48%. Δηλαδή, αύξηση κατά 49.000 θέσεις των εργαζομένων με μισθό κάτω των 500 ευρώ. Άρα, λοιπόν, επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εμείς, ότι δηλαδή υπήρξε μια επιδείνωση της κατάστασης και όχι μόνο στα αριθμητικά δεδομένα που λέει ότι μειώθηκε η ανεργία. Το ζήτημα είναι πόσο θα έπρεπε να έχει πάει η ανεργία και που κόλλησε, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και προχωρώ και κάτι ακόμη. Είπε ο κύριος Τρομπόλης, τον επικαλέστηκε ο κύριος Βαρδάκης, σωστά τον επικαλέστηκε. Η κυβέρνηση γιατί δεν λαμβάνει υπόψη στη μείωση της ανεργίας το brain drain και τις 450.000 ανθρώπους που φύγαν εκτός Ελλάδος ή τη μείωση κατά 80.000 του πληθυσμού των παραγωγικών ηλικιών. Τα δύο τελευταία χρόνια, φίλε. Τα τρία τελευταία χρόνια, είστε τρία χρόνια. Ή γιατί δεν λαμβάνει υπόψη ότι το 2015 η τάση των νέων για αναζήτηση δουλειά στο εξωτερικό ήταν στο 11%, το 2016 στο 28% και το 2017 είναι στο 33% το brain drain. Άρα λοιπόν υπάρχουν mm-hmm. πολλά ζητήματα που είναι ανοιχτά. Αλλά έρχομαι τώρα στο μείζον ζήτημα. Πώς αντιμετωπίζεται η ανεργία? Όχι με εργασία, εποχική εργασία σε κοινωνικούς φορείς, στους δήμους, στην καθαριότητα, στο πράσινο ή σε ΜΚΟ. Η εργασία αντιμετωπίζεται, το πρόβλημα της ενεργείας αντιμετωπίζεται όταν υπάρξουν υγιείς θέσεις εργασίας, mm-hmm. πλήρους απασχόλησης με αξιοπρεπείς μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λέτε με ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Ακριβώς. Δεν έχουν ψηφιστεί αναπτυξιακός νόμος, δεν έχουν υπάρξει παρεμβάσεις. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο επενδυτικό περιβάλλον, ό,τι και να κάνετε κυρία Κουλούρη, αν η κυβέρνηση στέλνει λάθος μηνύματα, mm-hmm. δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αφορολόγητα να είναι τα πάντα. Αναπτυξιακός νόμος να είναι να δίνει γενναίες επιδοτήσεις. Ναι. Αν έχεις κυβέρνηση η οποία λέει τον ελληνικό χρυσό, όχι, δεν σου υπογράφω και το παραπέμπω στη διαιτησία. Ο ελληνικός χρυσός, που είναι μια επένδυση που αφορά την περιοχή μου και το ξέρω πάρα πολύ καλά, έχει κερδίσει 17 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Mm-hmm. Όλα τα δικαστήρια. Εγώ θεωρώ υπάρχουν ότι είναι περιβαλλοντικά ζητήματα, κύριε Καραμπλή. Υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να τις έρθει ή πρέπει να τις τρέξει, κοιτάξτε, λέτε, πιο γρήγορα. Δεν δέχομαι εγώ κανέναν να κάνει τον έξυπνο και να πει ότι είναι πιο ευαίσθητος από μένα στο περιβάλλον. Mm-hmm. Εγώ ζω εκεί στην περιοχή, έτσι στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν έχω το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγωνία για το περιβάλλον και εγώ, όπως και ο διπλανός μου και ο παραδιπλανός μου. Εγώ θεωρώ ότι όλοι έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον. Ένα. Δύο. Τι με ενδιαφέρει εμένα να διασφαλίσω τις θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό λέγεται βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν έχω διαφωνία, τι κάνω? Διαφωνώ. Προσφεύγω στο δικαστήριο, το αρμόδιο δικαστήριο. Είμαστε κράτος δικαίου. Έτσι δεν έχουμε αυτοδικίες οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτοί που διαφωνούσαν πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 17 φορές. Και δυστυχώς για αυτούς κέρδισε η εταιρεία όλες τις αποφάσεις αυτές. Άρα λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, μου και μην με διακόπτεις, παρακαλώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για ποιο λόγο δεν δέχεται το κράτος τις αποφάσεις του κράτους δικαίου που θα έπρεπε να δέχεται? Είναι μια επένδυση που πληρώνει λοιπόν καλά τους εργαζόμενους, γιατί το άκουσα και τον κύριο Φωκάνα να λέει νωρίτερα. Αυτά που είπε είναι αλήθεια, είναι και περισσότερο. Βέβαια και η δουλειά είναι πολύ σκληρή, έτσι. Mm-hmm. Άκουσα βέβαια όμως και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε συνάντηση ο πρόεδρος του κόμματός μας, κύριος Μητσοτάκης, με τους εργαζόμενους και άκουσα τον πρόεδρο των μεταλλορύχων, δεν είναι ανθρακορύχοι, είναι μεταλλορύχοι γιατί είναι κάτω στα μεταλλεία βαθιά, ο οποίος είπε το εξής. Εμένα το όνειρό μου από τότε που γεννήθηκα ήταν να γίνω μεταλλορύχος. Είμαι τρίτης γενιάς μεταλλορύχος. Ήταν ο παππούς μου, ήταν ο πατέρας μου και θέλω να γίνω κι εγώ. Και θέλω να μου πάρουν τη δουλειά μου. Να μην νομίζουν κάποιοι ότι η Χαλκιδική είναι μόνο τουρισμός, ωραία θάλασσα και ακτές κτλ. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα ορεινά χωριά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που η δουλειά τους είναι τα μεταλλεία. Όχι τώρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος,
την εκστρατεία του για να εκπολιτήσει τους, στην Ανατολή τους λαούς εκείνους, την έκανε με χρυσό τον οποίο έπαιρναν τα συγκεκριμένα μεταλλεία. Δεν είναι κάτι το καινούργιο δηλαδή. Άρα λοιπόν, όταν η κυβέρνηση στέλνει λάθος μηνύματα, όταν η κυβέρνηση μια επένδυση που έχει ξεπεράσει το 1 δις και προβλέπεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 με 3 δις, τη δημιουργεί προβλήματα. Χαίρομαι που μπροστά στην πίεση της εταιρείας. Η διαιτησία είναι πρόβλημα για εσάς. Κοιτάξτε, η διαιτησία όπως ήθελε να την κάνει ο κύριος Σταφάκης ήταν πρόβλημα. Τώρα είπε ότι κατατίθεται σήμερα, έτσι, και σε 3 μήνες υπάρχει απόφαση. Αν έτσι δεν είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Όπως επίσης δεν είναι πρόβλημα το ότι υπέγραψε τις άδειες για την Ολυμπιάδα και μένουν τα θέματα των σκουριών. Αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και τηρείται, προχωρήσει η διαδικασία, έχει καλά. Μάλιστα. Αλλά να σας πω κάτι άλλο. Τι μηνύματα στέλνει στους διεθνείς επενδυτές η κυβέρνηση όταν βρίσκονται 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και υπογράφουν ερώτηση που λέει να κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος του Ελληνικού. Τι μηνύματα στέλνει η κυβέρνηση όταν υπάρχει ένας άνθρωπος δαστάρχης που ξαφνικά ανακάλυψε ότι το ελληνικό δεν ξέρω πότε. Δηλαδή, εσείς γιατί τι το ελληνικό. Ότι υπάρχει διγλωσία. Εγώ λέω ότι υπάρχουν δύο τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία τάση που είναι ρεαλιστική τάση, και χαίρομαι που ο κ. Τσίπρας τώρα τελευταία προσεχώρησε και αυτό στη ρεαλιστική τάση, ότι δηλαδή ανάπτυξη έρχεται μόνο μέσα από επενδύσεις από τον υγιή τομέα, δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα. Είπε αυτά και από και τη, η άλλη τάση από ανθρώπους οι οποίοι ακόμη έχουν τις ιδεολειψίες τους και πιστεύουν ότι όλα πρέπει να κινούνται γύρω από το δημόσιο τομέα. Αυτοί λοιπόν μπλοκάρουν τα πάντα. Άλλο παράδειγμα, σας είπα το ελληνικό που θέλουν να τον μπλοκάρουν. Μια επένδυση που δημιουργεί 70.000 εργασίες στην Αττική. Κασιόπια στην Κέρκυρα. Ο δήμαρχος Κέρκυρας και ο περιφερειάρχης των Ιόνιων Ίσων, εκλεκτά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτοί που μπλοκάρουν αυτή την επένδυση. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να ξεπεράσει η κυβέρνηση, να ξεπεράσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να τους ξεκαθαρίσει πού ακριβώς κατευθύνεται. Μάλιστα. Και κλείνω με δύο κουβέντες. Εργοδότες. Το νομοσχέδιο λέει ότι έχει τη δυνατότητα ο εργαζόμενος να καθυστερήσει όταν υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση του μισθού. Ποια είναι αδικαιολόγητη καθυστέρηση? Υπάρχουν καλοί και κακοί εργοδότες. Χαίρομαι που το δέχονται όλοι αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι, για παράδειγμα, λέω εγώ, εταιρείες φύλαξης, security, εταιρείες καθαριότητας που δουλεύουν με αποκλειστικό πελάτη το δημόσιο. Τα νοσοκομεία, υπηρεσίες φύλαξης, υπουργεία κτλ. Όπου το Υπουργείο ή τα νοσοκομεία τους πληρώνουν του Αγίου ποτέ, όποτε θυμηθούν. Αυτοί λοιπόν τους ρωτάει κανένας πού βρίσκουν τα χρήματα και πληρώνουν κάθε μήνα έστω ένα τέτοιο εργαζόμενο. Υπάρχει ρύθμιση για τους απλήρωτους εργαζόμενους, δεν είναι? Γιατί το ρώτησα αυτό, θέλω να το ρωτήσω. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Δεν υπάρχει. Γιατί εξομοιώνουμε τον κακό εργοδότη με τον καλό εργοδότη? Γιατί εξομοιώνουμε αυτόν που έχει αντικειμενικά προβλήματα λόγω του ότι ο πελάτης του το δημόσιο δεν τον πληρώνει? Από τι θα πληρώσει? Έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο ακόμη ζήτημα που θέλω να βάλω. Είναι το ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει επιτέλους η κυβέρνηση τι ακριβώς θέλει. Τι ακριβώς θέλει? Θέλει την ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη, το είπα και πριν και το επαναλαμβάνω γιατί θεωρώ ότι είναι το μείζον, να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα? Θέλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες να δημιουργηθούν υγιείς θέσεις εργασίας? Ή απλά θέλει να έχει εξαθλειωμένους συμβασιούχους εργαζόμενους στους κοινωνικούς φορείς και όλους αυτούς χωρίς καμιά προοπτική και χωρίς κανένα μέλλον και απλά να έχουν ένα επίδομα φτώχειας για να επιβιώνουν? Μάλιστα. Αυτό είναι το μείζον. Κύριε Κατσότη, θα σας δώσω να απαντήσετε μόνο για το επενδυτικό στο κλειστό τέλος. Ναι, κύριε Κατσότη, εσείς πιστεύετε ότι. Και εγώ θέλω τον χρόνο. Βεβαίως τον έχετε, γιατί σας το στερούμε όποτε έρχεστε εδώ, είστε και τακτικός. Καταρχήν, για αυτό που είπε ο κ. Βαρδάκης, να δούμε δηλαδή και την εγκυρότητα αυτών των όσων λέει. Για ποιο μιλάμε άρθρο τώρα, 3. Για τις επικουρικές. Άρθρο 3. Άρθρο 3, κύριε Βαρδάκη. Πρώτο, που θα πρέπει να το έχετε διαβάσει κιόλας. Προσδιορισμό συντάξιμων αποδοχών αμοιβόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472 του 17. Λοιπόν, λέει από 1η-1η-17, συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές για όσοι υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τάδε κτλ. Λοιπόν, είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές, λοιπόν, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του νόμου 4472 του 2017. Αυτό λοιπόν για την αποκατάσταση της αλήθειας που δεν βρήκε. Τι έκανε? Ότι εξαίρεση λέει. Ότι δεν υπολογίζονται. Δεν υπολογίζεται. Άρα λοιπόν τι, η προσωπική διαφορά τι είναι, μείωση δεν είναι? Άρα είναι μείωση. Δεν μας τρελάνετε τώρα, δεν κατάλαβα. Δεν είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, διαβάζετε αλλιώς, μου φαίνεται, τα νομοσχέδια. Η κατάσταση που βιώνει σήμερα συνολικά η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα είναι τραγική. Τραγική. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ενιαίας στρατηγικής που έχουν τα κόμματα της εξουσίας και αυτά τα κύρια κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι τσόντες τους. Αυτοί που, οι εφεδρείες που έχουν και συμβάλλουν στο κυβερνητικό σχήμα.
έχουν ψηφίσει 4 μνημόνια, με το τέταρτο τώρα της κυβέρνησης, έρχεται η τρίτη αξιολόγηση, με πάνω από 100 προαπαιτούμενα που θα φέρει αυτή η κυβέρνηση και θα επιδεινώσει τη ζωή συνολικά του λαού μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από την οργάνωση της πάλης, πέρα από την αντιπαράθεση, από την αντίσταση, από τον αγώνα για κάλυψη των απολειών, για διεκδίκηση των πραγματικών αναγκών του λαού μας, για μεγάλες ανατροπές, για να μπορέσει ο λαός μας πραγματικά να ζήσει τη ζωή που δικαιούται, που οι συνθήκες το επιτρέπουν και η επιστήμη και η τεχνική και οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία, αλλά και η παραγωγικότητα της εργασίας η οποία έχει φτάσει στα ύψη. Τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση, πέρα από αυτό, διατηρεί όλο αυτό το πλαίσιο που κατήγγειλε ο κ. Βαρδάκης ότι από το 2010 διαμορφώθηκε, την εργασιακή ζούγκλα. 3 χρόνια τώρα τι διατηρεί αυτή την εργασιακή ζούγκλα και έρχεται να μας πει ότι κάνει βήμα προς τα μπροστά φορώντας την προβιά του φιλεργάτη. Το πρόβατο, ο λύκος που έγινε πρόβατο δηλαδή. Ενώ ετοιμάζει να εφορμήσει πάνω σε δικαιώματα και ελευθερίες της εργατικής τάξης. Εσείς αναφέρεστε στο συνδικαλιστικό νόμο, ετοιμάζεται, αναφέρομαι στο συνδικαλιστικό νόμο, αφορά τον κάθε εργαζόμενο, τον κάθε μικροεπαγγελματία, τον κάθε μικροαγρότη, αφορά συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις οποίες δεν τις θέλει το σύστημα, θέλει να υποτάξει το λαό, να το χειραγωγήσει, να το ενσωματώσει σε αυτή τη στρατηγική που λέει καπιταλιστική ανάπτυξη και τα κεφάλια μέσα. Μείωση τη τιμή εργατιζήνων, μην φωνάζετε. Εδώ θα υποταχθείτε όλοι για να αυξηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτό θέλει. Και εδώ παίρνει μέτρα. Πέρα από τις παράνομες απεργίες που είχαμε μέχρι τώρα πάνω από το 95%. Λέτε για την απεργία 50-1. Έχει τώρα λοιπόν το 50-1. Έρχονται νέα εμπόδια στην οργάνωση των εργαζομένων μέσω χώρου δουλειά. Και εδώ το διευθυντικό και το εργοδοτικό δικαίωμα. Οι ενώσεις προσώπων, για παράδειγμα, αυτές που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση και διατηρεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί γι' αυτό και παίρνει τα χειροκροτήματα και των βιομηχάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχθές του άλλου επενδυτή, τον Άγιο Νικόλα, που λέει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καλύτερος, λέει, φίλος των επενδυτών, που πήγε να επενδύσει στον Άγιο Νικόλα της Κρήτης. Εδώ, δημοσιεύτηκε. Εάν ήταν ο καλύτερος φίλος των επενδυτών, όπως το λέτε, δεν είναι οι επενδύσεις. Και να σας πω και κάτι. Τα έχει δώσει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ στο μεγάλο κεφάλαιο. Είπε ο κύριος Καραόγλου πριν ότι υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το επενδυτικό ζήτημα. Το βλέπετε κι εσείς αυτό, συμφωνείτε ως προς αυτό? Ακούστε, για παράδειγμα, η τάση αυτή των 53 που λέει, βγήκε προχθές στο νομοσχέδιο αυτό, ένας από τους 53 που υποτίθεται είναι η άλλη τάση, και λέει είναι μαξιμαλιστικό σήμερα να ζητάμε σταθερή δουλειά. Είναι μαξιμαλιστικό σήμερα να ζητάμε πλήρη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Είναι μαξιμαλιστικό να ζητάμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι μαξιμαλιστικό να ζητάμε επιδότηση των ανέργων. Είναι μαξιμαλιστικό να ζητάμε εδώ να πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Αυτά τα έλεγε εκπρόσωπος των 53 προχθές μέσα στην Ολομέλεια για το σχέδιο νόμου αυτό. Όλοι λοιπόν είναι σε μία στρούγκα η οποία υπηρετεί αυτή την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Ότι όλοι θα πρέπει να υποταχθούν σε αυτό. Πάνω απ' όλα οι πολυεθνικές, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και εδώ βλέπετε το περιβάλλον. Οι εφοπλιστές μαζί με την κυβέρνηση κατέστρεψαν όλο το παραλιακό, το Σαρονικό, τον κατέστρεψαν η κυβέρνηση μαζί με τους εφοπλιστές. Τα σαπάκια που κυκλοφορούν εδώ και 50 χρόνια και μεταφέρουν το πετρέλαιο, τα σαπάκια, κανένας έλεγχος, αξιόπλοιο λέει το πλοίο, το έβγαλε η κυβέρνηση μέσα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που υποτίθεται ότι τα ελέγχει και βλέπετε σήμερα ένας ιδιώτης που έχει καθιερωθεί για να κάνει τον καθαρισμό εδώ. Αυτός καθυστερεί, πάει με βάση τις ανάγκες του, με βάση τα κέρδη που θα πρέπει να βγάλει από αυτή την υπόθεση και δεν υπάρχει σήμερα εδώ καμία ευθύνη. Επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για... Να λοιπόν για ποιο περιβάλλον ενδιαφέρει το ΣΥΡΙΖΑ που λέει για τις κουριές. Μιλούσαμε και για τα θέματα των ελέγχων, κύριε Κατσότη, νωρίτερα και λέγαμε τι δυσκολία έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο Σώμα των Επιθεωρητών της Εργασίας να κάνουν τους ελέγχους που πρέπει να κάνουν. Η κατεύθυνση, κυρία Κουλούρη, είναι μην ενοχλείτε τους επιχειρηματίες.
Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουν και οι επιθεωρητές εργασίας και όλοι. Το κλίμα που δημιουργείται είναι αυτό. Οι σωτήρες οικονομίας είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό είναι το κλίμα. Και ότι εδώ ο εργάτης είναι κόστος. Αυτό λένε. Ο εργάτης είναι κόστος. Ποιος? Αυτός που δημιουργεί ό,τι πλούτο υπάρχει στη χώρα μας. Ο εργαζόμενος το δημιουργεί. Υπάρχει εδώ στούντιο χωρίς εργαζόμενους? Υπάρχει στούντιο χωρίς εργαζόμενους? Υπάρχουν έντυπα χωρίς δημοσιογράφους? Και όμως οι εργαζόμενοι θεωρούνται κόστος, είναι αυτοί που φταίνε και ο επιχειρηματίας είναι αυτός που δημιουργεί. Ποιος επιχειρηματίας δημιουργεί? Ποιος είναι αυτός ο μέτοχος που σήμερα εδώ δουλεύει? Το παράσιτο δηλαδή που έχει εργαζόμενους και αρπάει τον πλούτο που αυτοί δημιουργούν. Και έρχονται λέτε πάντως, σήμερα το νομοσχέδιο να μας επιχείρηση, θέση εργασίας, εγώ ακούστε, δεν ξέρω από πού μπορεί να προκύψει. Τις επιχειρήσεις. Ή αν μπορούν να απασχοληθούν όλοι σε ο κράτος. Τις επιχειρήσεις τις κάνουν λοιπόν οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις επιχειρήσεις. Δεν τις κάνουν οι επιχειρηματίες. Ο επιχειρηματίας παίρνει ζεστό χρήμα από το κράτος. Από αυτό που φορολογεί τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, που τους ληστεύει στην πραγματικότητα μέσα από το άδικο φορολογικό σύστημα, μέσα από αυτή την αντεργατική, την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται τόσα χρόνια. Αρπάζει λοιπόν ό,τι εισόδημα έχει ο εργαζόμενος και δίνει χρήμα να κάνουν επενδύσεις. Όλοι οι εργοδότες λοιπόν, δηλαδή είναι κακοί και... Ποιος γεννήθηκε με χρήμα, κυρία? Το κληρονομήσανε από ποιους και από πώς? Υπάρχουν και παραδοσιακοί επιχειρηματίες που έχουν επιχειρήσεις. Αυτή η μορφή οργάνωση οικονομίας, κυρία Κουντούρη, δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο στον κόσμο παρά φτώχεια, εξαθλίωση, πόνο, πόλεμο και αίμα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτό έχει φάει τα ψωμιά του. Δεν μπορεί να δώσει τίποτε άλλο. Πια υπάρχει ανάγκη να αλλάξει μορφή οργάνωση οικονομία. Να αλλάξει μορφή οργάνωση εξουσία. Θα πρέπει η εργατική τάξη η ίδια, που είναι πλειοψηφία, που παράγει, που δημιουργεί, να αναλάβει εδώ την εξουσία αυτού του κοινωνικού συστήματος και να οργανώσει έτσι την οικονομία, έτσι ώστε πραγματικά οριστικά να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του λαού μας, που είναι η ανεργία, που είναι σύμφυτη με αυτό το σύστημα. Είναι ασύμφητη, που είναι η φτώχεια και η εξαθλίωση, που έτσι επενδύει ο άλλος για να κερδίσει. Και δεν επενδύει για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Επενδύει ο άλλος για να κερδίσει. Και δεν επενδύει να έχει καλό μεροκάματο και μισθό ο εργαζόμενος. Δεν τον νοιάζει. Αυτό το σύστημα υπηρετούν οι άλλες δυνάμεις. Γι' αυτό εμείς δηλαδή, καλούμε τον κόσμο να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Κύριε Κατσότη, ορίστε. Δεν υπάρχουν κερδοφόρες εταιρείες οι οποίες καλοπληρώνουν. Ακούστε. Επειδή λοιπόν ο Πρωθυπουργός πήγε στη Φίλιπ Μόρις, τον πρώην Παπαστράτο, και είπε λοιπόν τι ωραίος επιχειρηματίας είναι αυτός και τι καλές εργασιακές σχέσεις έχει εδώ πέρα. Θα πρέπει λοιπόν, είπα και στην Ολομέλεια, και το λέω και το κανάλι τώρα να το ακούσουν οι τηλεθεατές του καναλιού της Βουλής. Το 2010 η Φίλιπ Μόρις είχε 1.100 εργαζόμενους, τώρα έχει 500. Τα τελευταία δύο χρόνια έκανε 130 οικειοθελείς αποχωρήσεις με το πιστόλι στον κρόταφο. 130. Απέλυσε αναπήρους, να δούμε ποιος είναι ο καλός επιχειρηματίας για καλές εργασιακές σχέσεις, άνθρωπο με σκλήση κατά πλάκας που επιλέχθηκε μεταξύ των 500 ο καλύτερος, επειδή διαπιστώθηκε ότι έχει σκλήση κατά πλάκας. Το αναπέλυσε. Και δεν τον άφησε στη δουλειά δηλαδή. Αυτή είναι. Οι επενδυτές. Mm-hmm. Είναι σκληροί, αδίστακτοι και μπροστά στον απότατο στόχο του που είναι το κέρδος, όλα τα υπόλοιπα υποτάσσονται σε αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να μένουν απαθείς και θεατές. Δεν μπορεί να προσμένουν από μια κυβέρνηση που χειροκροτεί ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, η Εργοδοσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν να περιμένει ότι θα λύσουν τα προβλήματά τους. Πρέπει να οργανωθεί στα συνδικάτα τους και να βάλουν μπροστά τους στόχους πάλι. Για να παλέψουν για σταθερή δουλειά, για συλλογικές συμβάσεις, που η κυβέρνηση αρνείται να φέρει το σχέδιο νόμου που κατέθεσαν 530 συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κατέθεσε το ΚΚΕ για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Λοιπόν, είναι ένα Βαρδά, ζήτημα πολύ σοβαρό και η κυβέρνηση πρέπει να απολογείται καθημερινά, όπως ο κύριος Βαρδάκης που έτσι ήταν πρόεδρος εργατικού κέντρου, στους εργαζόμενους που αρνείται να φέρει την πρόταση νόμου των 530 συνδικαλιστικών οργανώσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τις κατάργησε η προηγούμενη κυβέρνηση και τις διατηρεί καταργημένη. Δώστε και αυτή. Το περιθώριο να δώσω μια απάντηση σε αυτό, αν θέλει ο κύριος Βαρδάκης. Δύο κουβέντες μόνο. Ναι. Καταρχήν για την επένδυση που είπε ο κύριος Κατσότης στην Κρήτη, εμείς την επικροτούμε. Και το λέω ξεκάθαρα, 450 εκατομμύρια. Για να απαντήσω και έμεσα στον κύριο Καράου, όσον αφορά τη φιλοσοφία. Μέσα στον τώρα, ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έγινε. Λάθος μηνύματα, ακόμα, κύριε ακόμα, θα σας πω ένα λεπτό. Ακόμα δεν έγινε επένδυση και μιλάμε για τις εργασιακές σχέσεις.
να δούμε την επένδυση πρώτα και να το δούμε. Ναι. Εγώ μόνος από την αρχή είπα ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Βιώνουμε και ζούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον πολύ δύσκολο και κακό για τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί η κυρία Κουλούρη, και τα ξέρει ο κύριος Κατσότης αυτά, αλλά δεν το παρεξηγώ, γιατί η φιλοσοφία του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι συγκεκριμένη. Δεν έχω και κανένα παράπονο, όποια κριτική και αν δεχτούμε. Εγώ έχω παράπονο από αυτούς που κυβέρνησαν, που έφεραν αυτό το εργασιακό περιβάλλον. Και τώρα μας κουνούν το δάχτυλο, που κάνουμε κάποια μικρά βήματα. Εγώ το είπα από την αρχή. Και έχουμε μια υπουργό στο Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή, που πραγματικά έχει τσαγανό και έχει πείσμα. Και το παλεύει μέσα από αντίξωες συνθήκες. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, να βάλουμε ένα λιθεράκι για να επαναφέρουμε την κανονικότητα ή την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου που την έχει χάσει τόσα χρόνια. Είπε δύο κουβέντες μόνο για το συνδικαλιστικό νόμο. Ναι. Θα κρυθούμε, κυρία Κουλούρη. Όταν έρθει ο συνδικαλιστικός νόμος, θα δούμε ποιος είναι ο αληθινός και ποιος είναι ο ψεύτης. Και τι. Κινδυνεύει ο συνδικαλισμός. Εγώ πιστεύω όχι. Όπως και με τον νόμο Κατρούγκαλου, που και με τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα έρθει ο συνδικαλισμός να κρυθεί. Κλαίνε όλοι οι συνταξιούχοι. Που κλαίνε όλοι οι συνταξιούχοι. Μην κρυθούμε εκ των προτέρων. Ας κρυθούμε εκ των υστέρων. Που να είναι και πιο επικοδομητική, πιο αυστηρή κριτική. Για τους εργοδότες. Κυρία Κουλούρη, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή ο κακός εργοδότης, αυτός που θα υποπέσει σε μια παράβαση που αφορά την εργατική νομοθεσία, δεν έχει πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα. Δεν θα έχει πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Ναι, το είπαμε ο και εργοδότης, νωρίτερα. Ο κακός εργοδότης. Για τρεις παραβάσεις, τρεις διαφορετικούς ελέγχους. Και θέλω να πω ότι ο καλός εργοδότης. Το θέμα είναι γίνονται όλοι. Ο καλός εργοδότης δεν. Αυτό σας είπε. Εγώ θα πω να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε. Ναι. Ο κακός εργοδότης θα κλείνει την επιχείρησή του, την τρίτη παράβαση θα κλείνει την επιχείρησή του για όσο. Αναστολή λειτουργίας. Με αναστολή λειτουργίας. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ή επιτέλους να μπει μια τάξη, έστω και μικρή προς το παρόν. Αφού ξέρετε. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ αυτά ήθελα να συζητήσουμε. Και εγώ θέλω να μας ξανακαλέσετε να μιλήσουμε επί των άρθρων ένα-ένα. Νομίζω να ότι δείτε την ουσιαστικότητα. Όλα. Διότι ειλικρινά εγώ λυπάμαι όταν ακούω από συναδέλφους μου στη Βουλή ότι είναι ένα νομοσχέδιο ανεφουσίας. Ας το διαβάσουν λίγο. Έχουν ψηφίσει θετικά πολλές μερεμέτια σε ένα κουφάρι που είναι έτοιμο να πέσει. Να το δεχτώ αυτό. Να το δεχτώ. Μερεμέτια ναι. Αλλά όχι ένα νομοσχέδιο ανεφουσίας. Και σας είπα. Τι είπε ο κύριος Δένδιας, τι είπε ο κύριος Βρούτσης και τι είπαν. Και μίλησε και ο κύριος Καραόγλου και ότι υπάρχουν θετικές διατάξεις, οι οποίες ψηφίσαμε, υπάρχει λόγος να κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε το κάτω-κάτω ρόλος ο δικός μας, είναι να διαφημίζουμε τα θετικά άρθρα, είναι να επισημαίνουμε τις ελλείψεις και τα προβλήματα. Ναι. Επισημάναμε λοιπόν τρία ζητήματα συγκεκριμένα. Επισημάναμε τρεις μειώσεις. Έτσι. Ναι. Εξειδίκευσε ο κύριος Κατσότης, λοιπόν, και απάντηση δεν πήραμε γι' αυτά. Απάντηση δεν πήραμε γι' αυτά. Τρεις είναι μειώσεις. Όσους φεύγουν και όχι μόνο διασφαλίζονται κάποια πράγματα. Που τι διασφαλίζονται. Εσείς λέτε τώρα για τη μειωμένη αποχώρηση. Μειωμένη αποχώρηση. Την αποχώρηση νωρίτερα. Το άρθρο αυτό δεν αφορά στη μειωμένη αποχώρηση. Δεν αφορά, κανονικά την προσωπική τους διαφορά. Την προσωπική άρθρο 3. Είναι άλλο το άρθρο αυτό που λέει ο κύριος Κατσότης, που έκανε επαναδιατύπωση ο κύριος Πετρόπουλος για το 30% είναι άλλο άρθρο. Είναι άλλο αυτό. Άλλο. Για το 30% είναι ένα άλλο άρθρο. Δικαιούμαι και εγώ τα 10 μου δευτερόλεπτα πριν κλείσω να πω ότι προφανώς διαφωνώ κάθετα με την άποψη του κύριου Κατσότη σε σχέση με τον τρόπο ανάπτυξη οικονομίας. Αν συμφωνήσετε, παγκόσμια αυτό που έχει κυριαρχήσει. Είναι η φιλελεύθερη σκέψη, η ελεύθερη οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εργοδότες. Και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους ελεγκτή, του κράτους επόπτη, να ξεχωρίσει και να τιμωρεί αυτούς οι οποίοι είναι κακοί εργοδότες και με πρόθεση καταπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να βοηθήσει, να επιβραβεύσει, να στηρίξει τους καλούς εργοδότες, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί εργοδότες, ακόμη και στα χρόνια της κρίσης. Αυτό που έχει την οικονομική εξουσία στα χέρια του έχει την άλλη εξουσία, κύριε Καραόγλου. Αυτός αποφασίζει και διασφαλίζει τη δική του δικτατορία. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ και για τη συζήτηση που είχαμε και εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε. Τηλεονόμος, καλό σας βράδυ.